Χαίρετε, καλησπέρα σας. Συγγνώμη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα σας. Από το βροχερό Λονδίνο. Έτσι. Αγγλία γίναμε. Στον καιρό. Γιατί σε όλα τα άλλα. Τι άλλο μπορούσαμε να γίνουμε Αγγλία. Η Αγγλία ζήλεψε την Ελλάδα. Ναι, εννοείται. Χαμός. Πάντα παίρνει παράδειγμα η Αγγλία από εμάς για να κάνει πράγματα. Χαμός. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Λίμπερο 107,4. Συμπολίτε στο επόμενο δύο ώρο παρέα συντροφιά σας. Άκης Φαρμάκης, Κώστας Παπαδομανολάκης. Και φυσικά Βασίλης Αμπράκος μετά τη μία και μισή. Και ανοιχτές γραμμές. Να τις ανοίξουμε από τώρα. Γιατί δεν έχεις να πεις κάτι. Πολλά. Α. Θα είμαστε εδώ λοιπόν να τα συζητήσουμε. Θα ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Πριν ξεκινήσουμε και πούμε οτιδήποτε, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά, να σας δώσουμε, να ξεκινήσουμε με παροχές. Ναι, μια βάλουμε... που σήμερα στη Βουλή έχει τον προϋπολογισμό. Βέβαια. Εμείς το βήμα πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Κάνε εσύ. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ελσίνκι την Πέμπτη που μας έρχεται, 8 παρατέταρτο το παιχνίδι, 14 Δεκεμβρίου το παιχνίδι. Δύο εισιτήρια λοιπόν μπορούν να γίνουν δικά σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα ή περισσότερα μηνύματα, όσα θέλετε, αρκεί και το ένα μήνυμα. Αλφα θα γράψετε, θα αφήσετε ένα κενό, τη λέξη Λίμπερο και το ονοματεπώνυμό σας και θα το στείλετε στο 54222. Δύο τυχεροί, ΠΑΟΚ Ελσίνκι, στη φιέστα του ΠΑΟΚ για τους ομίλους του Conference. 16, 8, ναι. 4, 2, 4, 6, 7. 7 μάτς πριν το τρέμπλ, μπορείς να το πεις. Αυτό είναι το μεγάλη 8. Αλήθεια λέτε. Έτσι, έτσι. Πρέπει... Τα σποτάκια έτσι πρέπει να γίνουν, γιατί με έκανε ένας γνωστός. Με έδωσε ιδέα τώρα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ένα βήμα πριν το όνειρο του τρέμπλ. 7 μάτς πριν το τρέμπλ, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την ευρωπαϊκή πορεία. Καταρχάς σήμερα, τι έχουμε, πριν πιάσουμε τα δικά μας. Ναι. Μεγάλη γιορτή. Αγίου Νικολάου. Αγίου Νικολάου. Μεγάλη γιορτή. Μεγάλη. Τώρα αρχίζουμε να λέμε Νικολάδες. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη. Αυτό μου ήρθε πρώτα. Εντάξει, father, ποιο. Δεν θα πει το father. Εννοείται. Χρόνια πολλά. Εννοείται. Όχι, μπαμπά μου, Θανάση το λένε. Ο δεύτερος μπαμπάς μου είναι ο Γκάλης. Τεράστιος Νίκος Γκάλης. Αλήθεια, λέμε. Τι να κάνουμε. Ψέματα που κρυφτούμε από τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Εγώ ξέρω ότι λέω αλήθεια. Όταν θες. Έτσι. Όταν μπορώ. Ναι. Νίκο Παγκαλίδη. Νίκο Παγκαλίδη. Καρδιά μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και ό,τι στόχο θέλει φέτος εκτός τον κύπολο, άστο ρε Νικόλα, εντάξει. Ναι, άστο να το πάρει ο Πανσεραϊκός που έκανε διπλό. Όλα για σένα, για το σκούφο όλα πάνε ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, όλα. Και κύπολο τώρα πήγε με τα δεύτερα και τους έκανε πλάκα στην Τρίπολη. Ο Σοφιανός αυτός που έβαλε το δεύτερο τον κόλ Πανσεραϊκού έγινε επαγγελματίας πριν από 10 μέρες. Δηλαδή στους 8, όταν τα φέρει έτσι όπως τα έφερε η κλήρωση. Ρωτέσω, δεν μπορεί να τον πει κανείς τίποτα. Το brackets. Το μάθαμε και το brackets. Ναι, το brackets είναι από τα παιχνίδια που γίνανε χθες. Δηλαδή... Είναι στη μεριά του ΠΑΟΚ το brackets αυτό. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αν περάσει το Βόλο, θα παίξει με τον Πανσεραϊκό. Με τον Πανσεραϊκό. Α, και ο Πανετολικός θα παίξει με τον άλλον του brackets. Ναι, ναι. Προφανώς με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό μάλλον. Ναι, ναι. Σωστά. Του Άρη το group, ας πούμε, το brackets, όπως πολύ σωστά μας είπε φίλος και συνάδελφος, είναι σήμερα. Το brackets. Το brackets είναι σήμερα. Κάτσε να δούμε τι παιχνίδι έχει σήμερα. Ατρόμητος νομίζω παίζει. Έτσι δεν είναι, ο Ατρόμητος δεν είναι μέσα. ΑΕΛ Ατρόμητος. Θα ασχοληθεί η ΑΕΛ με το κύπελο. Ή θα πάει, θα κυνηγήσει την άνοδο. Δεν το ξέρω. Ερωτηματικό. Και Όφη Κηφισιά. Εδώ αυτό είναι το παιχνίδι καραμπολίσιο. Με Αναστασίου, με υπηρεσιακούς. Με... Ψάχνει και εξωτερικό. Όφη. Ναι, ένα Ντόμιτς άκουσα. Τον Ντόμιτς τον μπασκετμπολίστα ήξερα εγώ που είναι προπονητής. Πάρε και τον Ντόμιτς τώρα στην Αρμάνη νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων, έχει πολλά θεματάκια. Με τον Πανσεραϊκό. Τρελό διπλό. Τρελό. Και ο Πανετολικός μεγάλη ανατροπή στα τελειώματα. Το οποίο δεν είχε βάρ το παιχνίδι χθες. Αυτό γιατί. Και οι δύο ομάδες είναι Super League. Τρίπολη και Πανσεραϊκός. Από τους. Στον ημιτελικό είναι σίγουρα. Ναι. Μέχρι τους 8 είναι στην ευχέρεια και στη συμφωνία των ομάδων. Τις ομάδες συμφωνήσαν να μην έχει βάρ. Για να πληρώσουν το βάρ. Το βάρ έχει έξτρα έξοδα. Εκτός άμα πήρε παιδί μου ο γηπεδούχος, το καλύπτω εγώ. Ναι. Ή ο φιλοξενούμενος. Περίμενε, τώρα μου γέννησες ερωτηματικό. Δεν γνωρίζω πόσο στοιχίζει. Όχι, δεν σε ρωτούσα αυτό. Στο ζευγάρι των αγώνων. Δηλαδή τώρα μπορεί ο Πανσεραϊκός. Στο ζευγάρι, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί σε ένα μάτς να ζητήσεις. Δηλαδή τώρα να πει ο Πανσεραϊκός, παίζουμε ρεβάνς Πανσεραϊκός Τρίπολη. Πληρώνω το βάρ. Δεν θα είναι υπό ίδιους όρους το παιχνίδι. Νομίζω στο ζευγάρι. Πάει ένα ζευγάρι δηλαδή. Μάλλον, ναι. Okay. Δηλαδή τώρα στο ΑΕΚ Άρης.
Προφανώς τα έχει βάλει. Βέβαια εννοείται. Ξέρω εγώ. Γιατί... τίποτα δεν εννοείται. Τι, θα συμφωνήσει μια ομάδα με τη δίκη του Άρη, τίποτα δεν εννοείται. Θα ζητήσει μια ομάδα, θα συνενέσει μάλλον μια ομάδα να μην έχει βάρ. Η ΑΕΚ θα θελήσει από μόνη της να έχει βάρ, το ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ θα θελήσει να μην έχει και ξένους διαιτητές. Θα πω εγώ. Όλοι ακουγόμαστε. Τέλος πάντων, μέχρι τότε έχουμε κανένα μήνα και παραπάνω. Χάμος στο νησί χθες. Πάλι πολλά γκολ, ρε φίλε. Τι κάνουμε εκεί. Μεγαλώσαν τις αιστείες. Υπάρχει αναβρασμός στο Λούτον, το οποίο το λες και προάστιο του Λονδίνου. Ναι. Το Λούτον φημίζεται εκτός από τα καπέλα του και για το ότι τα αεροπορικά εισιτήρια, ας πούμε, επειδή απέχει καμιά 50 χιλιόμετρα, 50 πάνω κάτω πρέπει να είναι από το Λονδίνο, πιο φθηνά είναι στο Λούτον, όπως όταν θες να πας Βαρκελόνη, πας Τζιρόνα. Ναι. Λοιπόν, έχει λιγότερους φόρους. Δείχνει 6 λεπτά καθυστέρηση. 3-3, Λούτον Άρσεναλ. Ναι. 96 και 19 γίνεται σέντρα. 96-22 η μπάλα στα δίχτυα. 3-4. Ωραία. Ο κακός χαμός. Γιατί κακός χαμός? 6 λεπτά έδωσε καθυστέρηση. Ωραία και. Το γκολ το φάγαμε στο 96-22. Ναι και. Ένα βήμα πριν την έξοδο είναι ο κύριος Έντουαρτς, νομίζω. Κακός. Από την Ουαλία. Κακός. Γιατί μετά στο flash interview δεν προασπίστηκε τα συμφέροντα του Λούτον. Βγήκε ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της Λούτον και προκήρυξαν δημοψήφισμα για την επόμενη Κυριακή. Να αποχωρήσουν. Όχι να αποχωρήσουν από την Αγγλία. Από το, πώς το είπανε, από το κράτος του Λονδίνου. Τι μου θυμίζει. Κράτος του Λονδίνου. Το κράτος των Αθηνών κτλ. Δεν ξέρω. Εσύ είπα. Ναι, εγώ το λέω. Εγώ τα λέω όλα στον. Και αναφέρθηκαν οι οπαδοί της Λούτον, λένε τι κρίμα να μην έχουμε ένα Ρουμάνο προπονητή. Να απορασπιστεί τα συμφέροντά μας. Δύσκολα. 96-22 τρώει τον γκολ, ρε φίλε. 6 λεπτά καθυστέρηση έδειξε. Καλά, δεν με κοστίζει αυτό γιατί νοιάσα. Αν ήταν εσύ, τι θα το συζητούσα. Εμένα δεν μου λένε τίποτα 6 λεπτά καθυστέρηση. Αν γίνει μισό λεπτό καθυστέρηση μέσα στις καθυστερήσεις, θα κρατήσει και ένα και δύο και δύο όσα γίνουν. Γιατί το λέτε τώρα, κύριε, και δεν το είπατε γιατί στο παιχνίδι της λεωφόρου? Πάντα το λέω εγώ αυτό. Πάντα τι το δεν σου λέει κάτι. Στη λεωφόρο έδειξε 6 λεπτά καθυστέρηση στο Λούτον. Στη λεωφόρο ψέματα. Στο Λούτον έδειξε 6 λεπτά καθυστέρηση. Ναι, ναι. Έφαγε η τοπική ομάδα στο 96-22 τον κόλ. Καλά να πάθει. Καλά θα κόψουμε τη χώρα στα δύο. Να την κόψετε. Θα κάνουμε τολωνίο στο Λούτον. Να κάνετε. Θα πάρουμε τεχνογνωσία από το Μάκη. Πώς κόβεται η χώρα στα γιατί δύο. Γιατί γκρίνιαξε ο Μάκης ή ο Λουτσέσκου για τα λεπτά του καθυστερήσεων? Όχι, το ένα μετάλλο. Ο Μάκης είχε κόψει τη χώρα στα δύο. Ναι, παιδί, δεν γκρίνιαξαν όμως για τη λεωφόρο. Ο προπονητής γκρίνιαξε για τη λεωφόρο. Και παίρνω εγώ τα δύο και τα κάνω ένα και τα πάω στο Λούτον. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Θέλει τεχνογνωσία. Δεν θέλει να πάει στην Αγγλία. Ιταλία θέλει ο Λουτσέσκου. Δεν θέλει Αγγλία. Ιταλία έχει πολλές ομάδες. Α πούμε και η Άσκολη, α πούμε, Σέρι Μπι απέρριψε τον Καντούρι. Μπορεί. Και εγώ θέλω πολλά. Ελεύθερος είναι αυτός. Ακόμα και είναι ελεύθερος. Λες να είναι μεταγραφική ενίσχυση το Γενάρη. Πιο πολύ για Πάπλο μεριά το βλέπω. Αυτό έχει πήγε το μυαλό μένα. Χαμός το Λούτον. Λίρατζι και Καντουρί και Μπίσεσβαρ τον Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο. Βρες το ρε βλάκα το μήνα, τον Ιανουάριο. Πήρε η Άρσεναλ πίσω κάτι που την είχε στερήσει η διαιτησία πριν 3-4 αγωνιστικές. Αλλά δεν τη φοβάμαι την Άρσεναλ. Η Άρσεναλ δεν θα είναι στην τετράδα, λέω εγώ. Τετράδα θα είναι. Όχι. Θα είναι μεταξύ τρίτη δύσκολα. 4-5 θα παίξει. Ποιο θα είναι 3-4, ρε φίλε. Οι δύο εντάξει, δεν δε κουνιούνται. City Liverpool. Ναι. Η Newcastle θα ανέβει. Η Tottenham. Μπορεί και οι δύο. Η Newcastle μπορεί, άμα πάει στο Europa, να δώσει βάρος εκεί πέρα να σηκώσει κούπα. Νομίζω ότι θα προτιμήσει να βγει στην τετράδα. Μεγάλο όνομα πριν τους επενδυτές να πάνε εκεί, η οποία, ας πούμε, ρε φίλε, δεν είχε τέτοιο. Δεν είχε τίτλους. Στερείται από τίτλους. 3-4 νομίζω θα είναι Newcastle και Tottenham. Τώρα με ποια σειρά θα είναι, ποιο θα είναι τρίτο, ποιο τέταρτο. Αυτή θα είναι η επόμενη δύο μετά από Λίβερπουλ και Σίτι. Νομίζω ότι άσχημα θα είναι στην τετράδα, αλλά δεν είναι αντίπαλο για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μα. Εννοείται, ρε φίλε. Στην υποκρισία. Αυτή είναι η επικεφαλίδα δικιά μου, ας πούμε. Αν έβγαζα σήμερα εφημερίδα, θα έλεγα υποκρισία. Εγώ από την άλλη εφημερίδα θα έβγαζα αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υποκρισία γιατί. Γιατί. Λοιπόν, έχουμε αποχή διαιτητών για το Σαββατοκύριακο. Τη Super League μόνο. Έτσι. Γιατί γίνονται μας το κυπέλλου με διαιτητές. Καλά, εντάξει, μπορεί να σε πούνε. Όχι, περίμενε, τι. Μπορεί να σε πούνε ότι πήραμε την απόφαση, είχαν οριστεί. Ναι. Okay, πάμε. Και τι έγινε, τα παιχνίδια Super League δεν έχουν οριστεί. Διαιτητές, όχι. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, που ορίστηκαν διαιτητές. Δεν έχουν οριστεί. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Υπήρχαν χθες παιχνίδια, ας πούμε, οι διαιτητές είχαν ταξιδέψει, μπορεί να πούν. Ωραία, τα σημερινά. Και πάμε εκεί πέρα. Τα σημερινά, τα αυριανά. Ναι. Κάνουν αποχή μόνο οι διαιτητές Super League 1. Ναι. Οι δύο και η τρίτη εθνική δεν μας ενδιαφέρει. Διαιτητές στη Super League 1 διαιτητεύουν παιχνίδια τη Super League 2. Εννοείται. Εκεί θα κάνουν αποχή. Ή μόνο για τη Super League 1 είναι. Τώρα γιατί λέμε υποκρισία. Έχουμε
Καταγγελία από το διαιτή Παπαπέτρου. Του νούπου σου Βόλος Ολυμπιακού, κύριο Παπαπέτρου. Mm. Εγώ είμαι μαζί με οποιονδήποτε άνθρωπο, καταγγέλλω οτιδήποτε. Απλώς δεν πρέπει να είναι ο λόγος μου ενάντια στο λόγο σου, πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Πήγε, λέει, κατέθεσε και είπε ότι δέχτηκε απειλές. Όταν φτάνουμε όμως, ρε φίλε, στο ρεζουμέ, δέχτηκε απειλές από οπαδούς. Λοιπόν, εγώ πάω από τα μέσα της δεκαετίας του 70 στα γήπεδα. Ο διαιτής σε επαφή με τους οπαδούς. Πώς έρχεται. Πώς έρχεται. Πότε έρχεται. Στη γειτονιά του. Εντός αγωνιστικού χώρου, όταν σφυρίζει ο διαιτής και οι οπαδοί στις κερκίδες. Πότε έρχεται τέτα τέτ με τους οπαδούς για να τον απειλήσουν, κύριε Παπαπέτρου. Όταν πάτε στο γήπεδο με συνοδεία αστυνομικών με το ταξί ή όταν φεύγετε. Είναι τα πηγαδάκια των φυλάδων που μπορεί να περιμένουν εσάς για να σας βρήσουν, να σας απειλήσουν. Αν ήταν έτσι κάθε Κυριακή, θα είχαμε τέτοιες καταγγελίες. Αόριστες. Αυτή είναι μια καταγγελία αόριστη. Ο Παπαπέτρου είπε ότι απειλήθηκε μετά το μάτς ακριβώς, δηλαδή στο Παθεσσαλικό. Από οπαδούς του Ολυμπιακού. Πού? Άκουσα σήμερα. Πού? Προφανώς μετά το Παθεσσαλικό. Γιατί αποκλείεται. Ή μέσα στο Παθεσσαλικό. Αποκλείεται να έγινε αυτό στο σπίτι του, στη γειτονιά του. Περίμενε, άλλο είναι η γυναίκα και ο πατέρας. Ναι. Έχουν άλλες. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Απειλήσαν τη γυναίκα και τον πατέρα. Άλλο του. Είναι αυτό. Η γυναίκα και ο πατέρα στο σπίτι λέει δέχτηκαν απειλές. Θα πάμε και στη ωραία, σύζυγο, ωραία, τη Μάρτζ, την αξιόλογη. Mm. Δημοσιογράφο και στο πατέρα πρώην ρέφερη Παπαπέτρου. Ο ίδιος ο Παπαπέτρου πήγε και κατέθεσε, λέει ότι δέχτηκε απειλές. Από ποιον, κύριε Παπαπέτρου? Από τον Μπάμπη τον Σουγιά και τον Μάκη τον Κατσαβιδί. Υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες. Επώνυμες. Ποιο? Αόριστα έτσι ο οπαδός του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρει τα επώνυμα των οπαδών του Ολυμπιακού. Άρα Παπαπέτρου, αυτό τι είναι, ρε φίλε? Να βρουν από τις κάμερες. Καταγγελία είναι αυτό. Επιτέλους έγινε και η εισαγγελική επίσημη παρέμβαση. Επίσημη καταγγελία είναι. Στέκει αυτό εδώ. Στέκει από τις κάθε Κυριακή στα γήπεδα έχουμε απειλές των οπαδών προς το διαιτητικό τρίο. Ναι. Έχουμε ή δεν έχουμε? Απειλές. Τι απειλές? Βρισχές. Υπάρχουν. Ωραία, τι περισσότερο έγινε στον Παπαπέτρου? Πώς μπόρεσε να πλησιάσει σου ο οπαδός του Παπαπέτρου στο Παθεσσαλικό? Έξω από το Παθεσσαλικό ίσως. Μα έξω από το Παθεσσαλικό φεύγουν με συνοδεία αστυνομικών. Πάντα οι διαιτητές. Γι' αυτό εγώ έχω την απορία, αν έγινε αυτό στο Παθεσσαλικό. Γιατί δεν το συνέλαβε η αστυνομία αυτό που πήγε και όχι μόνο να τον απειλήσει, να τον εξυβρίσει τον Παπαπέτρου? Εγώ έχω ερωτηματικό εδώ. Εμένα και θα πω γιατί στέκομαι εδώ. Το ερωτηματικό μου είναι αν έγινε στο Παθεσσαλικό ή αν έγινε την άλλη μέρα στο σπίτι του. Στην πόλη θα του. Θα φτάσουμε εκεί, γιατί όταν έφτασε στο σπίτι του. Όταν έφτασε στο σπίτι του, έχουμε άλλες καταγγελίες. Ναι. Ως προς τον Παπαπέτρου. Δεν μας λέει ότι ο ίδιος ο Παπαπέτρου είχε τηλεφωνικές απειλές. Γιατί εκεί πρέπει να ανοίξουν τα τηλέφωνα. Δεν μας λέει. Δεν μας λέει ότι ο Φαρμάκης ή ο Παπαδομανολάκης του Ολυμπιακού οι παράγοντες τον απείλησαν. Μας λέει αόριστα. Εγώ είμαι μαζί. Με αυτό που καταγγέλει. Φτάνει να μπορεί να τα αποδείξει. Όχι ο λόγος ο δικός μου ενάντια στο λόγο του Παπαδομανολάκη. Πάμε τώρα στην οικογένειά του. Κακό είναι να, οποιαδήποτε απειλή, έτσι. Να τα βάλουμε όλα στη θέση τους. Πήγε σπίτι του, λέει, και είδε τη σύζυγό του και τον πατέρα του και τον είπαν ότι είχαν απειλές και αυτοί. Ερώτημα. Είχαν τέτα απειλές face to face στη γειτονιά ή τηλεφωνικές? Αν υπάρχουν τηλεφωνικές απειλές, να πάτε να καταθέσετε στην εισαγγελία και να ανοίξετε τα τηλέφωνα. Να δούμε ποιος Φαρμάκης και ποιος Παπαδομανολάκης σας πήρε με απόκρυψη και σας απείλησε. Να υπάρχουν καταγγελίες από οπαδούς και οι διαιτητές. Γι' αυτό μιλάω για υποκρισία. Να φτάνουν στο σημείο να αναβάλουν την αγωνιστική του Σουκού. Είναι υποκριτικό για μένα. Και γιατί είναι υποκριτικό? Εγώ είμαι υπέρ τους. Φτάνει να το αποδεικνύουν. Γιατί πριν τρεις εβδομάδες έριξαν καζάκια στο μαγαζί του Έλληνα διαιτητή, του κυρίου Γκάμαρη. Mm-hmm. Όπου από πάνω μένει αυτός. Πάνω από το μαγαζί του μένει αυτός. Πολλοί το συνηθίζουν αυτοί. Ναι. Πήρε φωτιά. Στο Περιστέρι. Κινδύνευσε η γυναίκα του, τα παιδιά του και δεν άνοιξε μύτη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν σκέφτηκαν να κάνουν μία αποχή τότε τα παιδιά μας. Γι' αυτό μιλάω για υποκρισία. Στη Β' Εθνική, ο συνάδελφος εδώ μπορεί να σας πει περισσότερα τι γίνονται, γιατί πηγαίνει στα γήπεδα της Β' Εθνικής κάθε εβδομάδα. Το τι μπούλινγκ πέφτει. Στο μεσοδιάστημα από τον Γκάμαρη μέχρι τον Παπαπέτρου έχουμε παράγοντα Γ' Εθνικής της Κορίθου, ο κύριος Σκούγιας, που πήγε εν μέσω αγώνα να κατεβάσει το σορτσάκι του Λάιτσμαν. Δεν ανοίγει μύτη. Και ανοίγει μύτη τώρα για απειλές που εγώ είμαι μαζί με τον Παπαπέτρου. Αλλά κύριε Παπαπέτρου, με όλους τους Παπαπέτρου, απέδειξέ το μου αυτό που λες. Ο λόγος σου ενάντια στον οπαδό είναι αυτό. Ποιος σε απείλησε? Πού σε βρήκαν και σε απείλησαν στον νου που σου Βόλο? Στον Παθεσσαλικό, θέλετε να με πείτε? Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό?
Μένει να δούμε βέβαια τι κατέθεσε, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κατέθεσε. Πού κατέθεσε, στην αστυνομία. Ναι. Δεν άκουσα εγώ. Δεν έχω διαβάσει. Δεν έχω διαβάσει να έχει καταθέσει μήνυση. Άρα έγινε μόνο κατάθεση, όχι μήνυση. Δεν έχει βγει από το ρεπορτάζ. Mm. Μπορεί να την κάνει σήμερα ο άνθρωπος. Μπορεί να την έκανε και να μην το, και να το αποκρύπτουν. Ναι. Εγώ λέω ότι έχω πληροφορηθεί. Βγάλαν τρεις ομάδες ανακοίνωση. Ναι. Η τέταρτη δεν έχει βγάλει ακόμα. Yeah. Μπορεί ο κύριος Καραλής να την γράφει ακόμα την ανακοίνωση. Mm-hmm. Για ποιο λόγο λέω υποκρισία. Ποιον ωφελεί η διακοπή του πρωταθλήματος. Τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Κυρίως την ΑΕΚ που έχει μάτς ζωής και θανάτου. Το πιο βεβαρημένο πρόγραμμα από τους τέσσερις το έχει η ΑΕΚ. Έχει παίξει σε τεράστια ένταση όλα τα παιχνίδια και τα πέντε. Το πιο βεβαρημένο. Από άποψη έντασης λες. Από άποψη έντασης. Ναι. Έχει τους περισσότερους τραυματισμούς. Mm. Κομβικοί παίχτες της λείπουνε. Της ΑΕΚ. Και παίζει ένα παιχνίδι do or die. Με τον Άγιαξ. Με τον Όχι Άγιαξ. Με την Ελσίνκη. Το... Χάνοντας με τον Άγιαξ. Με την Τόπολα. Τελειώνει η Ευρώπη της ΑΕΚ. 17 Δεκεμβρίου της Νταμπλούχου Ελλάδος. Θέλει να πάει ξεκούραστη. Γι' αυτόν τον λόγο ο κύριος Βρούτσης το αεξάκι το άρρωστο. Αεξάκι είναι ο Βρούτσης, ναι, το, και το καλά κάνει αυτό. Δικαιωμά του. Ανέβαλε το αυριανό να πολιτική, αγώνα κυπέλου αεκάρης. Για να πάει η ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό της ξεκούραστη. Αναβάλλεται τώρα και το αγωνιστική. Γιατί ο Ερντογάν αύριο έρχεται 6 ώρες στην Ελλάδα, κύριε Βρούτση. Θα απολογηθείτε σε εμάς τους οπαδούς του Άρη. Όχι. Στον αναβάλουμε Άρη, στον μία. Άρη θα στον Άρη πετάνε αετό. Έχουν καθαρά Δευτέρα. Έχουν μία τακτική λαμπρουσκόδα. Ψάχνουν να βρουν δημοσιογράφους να πούμε ξυλαστήρια θύματα και συνδρομητικά κανάλια. Άσε τον Άρη. Ο Άρης είναι. Περίμενε. Ο Άρης ή ο Καρυπίδης, Άκη. Ο Άρης. Δυστυχώς ο Καρυπίδης δεν μπορεί να τα διαχωρίζουμε αυτά. Τα διαχωρίζουμε. Εγώ είδα τον Καρυπίδη. Υπάρχει υποστελέχωση. Εγώ είδα τον Καρυπίδη στη σουίτα τη Νέα Φιλαδέλφεια προχθέ. Στην κερκίδα τέλο πάντων. Στο μπάγκο τον είδα. Α, ναι. Ναι. Εγώ είδα μπορεί να πάνω, πήγε... είδα καρεκλά και πίσω, νόμιζα ότι μπορεί είναι στην κερκίδα. Τέλο πάντων, με τον Κυλεκάκη. Ναι. Γιατί δεν αντέδρασε, αν όχι ο Άρης, που δεν λειτουργεί τίποτα στην ΠΑΕ Άρης. Όχι, λειτουργεί. Δε, προσωπική λειτουργεί προσωπική ατζέντα ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι, ναι, ναι. Το ορφανό του Λάμπρου Σκόδα. Ναι, Σκόδα κάνει ατζέντα δικιά του. Φτιάχνουμε εχθρούς, δημιουργούμε εχθρούς. Μέσα τη πόλη και όλα αυτά. Ή μα λένε να δημιουργήσουμε εχθρούς κάποιοι φίλοι μα. Με το Βέγκο το έχει το έργο. Όλα τα έχω δει. Πολυθεσίτες και προχθές το είχε. Σαββατοκύριακο ναι. Το είχε. Uh-huh. Δημιουργούν λοιπόν όχι μόνο εχθρούς, αλλά τους συμβουλεύουν και κάποιοι φίλοι τους. Ναι, ναι, ναι. Να δημιουργήσουν εχθρούς. Άτυπο γραφείο τύπου. Ναι, να δημιουργήσουν εχθρούς ναι. Για να εξυπηρετήσουν με το νου τους ναι. Τα δικά τους επαγγελματικά συμφέροντα. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Αλήθεια. Άρα λοιπόν είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης, που για μένα το ξαναλέω, το λέω χρόνια, είναι ο πρώτος μάγκας, αλλά εγώ βλέπω ότι δεν έχει πέρασει. Στην ΠΑΕ Άρης. Πέρασε, δεν μπορεί να το πει. Δεν έχει πέρασει, ρε φίλε. Δεν ενημερώνεται για όλα και δεν μπορεί να ενημερωθεί. Δεν ενημερώνεται για όλα και δεν. Εδώ ασκεί... δεν ενημερώνει το Ιβάν για όλα, ρε φίλε. Που η ΠΑΕ του ΠΑΟΚ είναι στελεχωμένη. Ο Άρης που είναι υποστελεχωμένη, ΠΑΕ θα ενημερώνει το Θόδωρος για όλα. Μα αυτό ακριβώς. Λες ότι ο ΠΑΟΚ έχει στελέχη, μπορούν να τρέξουν 10 πράγματα. Ναι, και κάποια ο Άρης δεν μπορεί να τα τρέξει αυτά τα πράγματα γιατί έχει έναν δύο και αυτοί είναι. Α τα να πάνε για τα σκυλιά. Μπάνε. Εντάξει. Ο Θόδωρος Καρυπίδης λοιπόν δεν θίγεται από όλο αυτό που συζητάμε τώρα. Όταν το μάθει, θίγεται. Πώς δεν έχει μάθει, το θέμα, δηλαδή, το θέμα για όλη αυτή την ιστορία. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι με τον Άρη. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο αναβάλουμε το πρωτάθλημα του Σουκού. Για ποιο. Για κάποιες απειλές αόριστες οπαδικές εναντίον του Παπαπέτρου. Κάτσε ράκι. Δεν γίνονται τα μάτια στο Σαββατοκύριακο. Έγινε και με τον Τζίλο μια-δυο εβδομάδες στο τράβηξαν. Μετά τι έγινε. Τι έγινε. Τίποτα. Που στον Τζίλο υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες. Υπάρχουν συνομιλίες. Έγινε κάτι. Ο Τζίλος συνεχίζει να διαιτεύει. Και αφού διαιτεύει ρε μάγκες ο Τζίλος, γιατί δεν τον βάζετε σε μάρς του Ολυμπιακού και έχει δηλώνει κόλλημα ή δεν τον ορίζετε σε μάρς του Ολυμπιακού, αφού είναι κανονικός διαιτής. Είναι στις λίστες ο Τζίλος. Κανονικά έπαιξε. Να τον βάλετε σε Ολυμπιακό. Τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε προχθές. Ναι, να τον βάλετε σε μάρς του Ολυμπιακού. Που έδωσε το πέναλτι. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός. Βάλτε τον Τζίλο. Εφόσον δεν έχει γίνει. Δεν έχει αποδειχτεί τίποτα από τις έρευνές σας, από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και από όλα αυτά, εδώ και χρόνια, για δολοφονική επίθεση, όχι για απειλές. Άλλο η απειλή και άλλο η πράξη. Στον Τζίλο είχαμε πράξη. Το είδαμε όλοι. Το ακούσαμε όλοι. Ήταν δολοφονική επίθεση. Έγινε τίποτα. Έγινε δίκη. Συνελήφθη κάποιος. Μάθαμε κανένα όνομα. Όχι.
Και θα κάνουμε τώρα αποχή μια αγωνιστική. Και βγάλανε ανακοίνωση. Και θα λυθεί το πρόβλημα. Μας, οι ομάδες μας εδώ, οι λαλίστατες, οι οποίες, ρε φίλε, για να βγάλουν ανακοίνωση πρέπει να γυρίσει ο κόσμος στα πάνω κάτω. Ήταν μη γίνει η αρχή στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Δύο ανακοίνωσεις σε μία μέρα. Χαμός. Ανακοίνωση την ΠΑΕΑΡΙ. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Η ΑΕΚ ανακοίνωση έβγαλε. Η εξυγίαση έβγαλε ανακοίνωση. Ποιο να βγάλει ανακοίνωση, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Ακόμα τη συντάσσει ο κύριο Καραλή. Ποιο να βγάλει ανακοίνωση. Για ποιο λόγο. Και έχει βάση αυτό που σας λέω. Μπήκε μπροστά ο Βρούτσης να αναβληθεί το αγώνα Σκυπέλου αύριο. Μπαίνει μπροστά η διαιτησία να αναβάλουν τα παιχνίδια. Ποιος ελέγχει την ΕΠΟ, μη μου πει τον Μπαλτάκος. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Τι είναι ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος? Ο Μπαλτάκος είναι ότι και ο Ζαγοράκης. Η Ελένη Μενεγάκη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στη Μέγκα Μπάγκα. Διακοσμητικά στοιχεία. Γι' αυτό παραιτήθηκε ο Θόδωρος Ζαγοράκης. Κουμάντο κάνει ο εξωθεσμικός παράγων Γιάννης Παπαδόπουλος και ο Ιάκωβος Φιλιππούσης. Αυτοί αποφασίζουν. Αυτοί ψηφίζουν. Ο Ιάκωβος Φιλιππούσης με τα μέλη στο Δέλτα Σίγμα. Γι' αυτό παραιτήθηκε ο Ζαγοράκης. Άρα η ΑΕΚ ελέγχει τη διαιτησία. Έτσι λέγεται. Έτσι αποδεικνύεται. Άρα οι διαιτητές πιο ανώκατοι κάνουνε. Για τις απειλές αναβάλουν το πρωτάθλημα. Εξυπηρετούμε την ΑΕΚ. Τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Και εδώ οι δικές μας πάει. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ χορεύουνε στο ρυθμό του Δημήτρη Μελισσανίδη. Τους γλεντάει ο Τίγρης και αυτοί χορεύουνε. Και βγάζουν ανακοινώσεις. Αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Εννοείται. Λοιπόν, κάτι για τους λάτρεις της στατιστικής. Γνωρίζετε πως πάνω από το 65% των βλαβών των smartphones μπορούν να επισκευαστούν άμεσα σε ένα κατάστημα Γερμανός με την υπηρεσία G-Instant Repair. Επίσης ξέρετε πως σύμφωνα με στοιχεία ο Γερμανός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού. Μιλάνε οι αριθμοί, παιδιά. Ξέρετε ακόμα πως ο Γερμανός είναι εκεί με εμπειρία 25 ετών ως εξουσιοδιωτημένος πάροχος σέρβις. Με τέτοια δεδομένα είναι δεδομένο πως θα μείνετε ικανοποιημένοι από το σέρβις του Γερμανού. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Και βγαίνουν και κάνουν τοποθετήσεις πρώην διαιτητές, παλέμαχοι, οι οποίοι έχουν βολέψει συζύγους, κουνιάδες, μπατζανάκια, αδέλφια, συμπεθέρες, ομοσπονδίες, επιτροπές, να μας πούν για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ότι υποκρισία, Θεέ μου. Μια φορά οι διαιτητές αυτοί εδώ κάναν αποχή γιατί ο χι συνάδελφός του, ο Φαρμάκης, ο Παπαδομανολάκης, τους ξεφτιλίζει την Κυριακή με τις αποφάσεις του. Ξεφτιλίζει τον κλάδο τους με τις αποφάσεις που πήρανε. Τώρα μου ανοίγεις, ποτέ τίποτα. Μου ανοίγεις άλλο θέμα τώρα. Ο ΨΑΠ. Γιατί μιλάμε για τους διαιτητές, αλλά να μιλήσουμε και για τους άλλους πρωταγωνιστές, τους ποδοσφαιριστές. Ο ΨΑΠ έκανε ποτέ αποχή ή απεργία γιατί κάποιοι συνάδελφοί τους δεν πληρώνονται από τις ομάδες τους και καταφεύγουν σε προσφυγές? Κάναν ποτέ? Να πούνε, ρε παιδιά, στην τάδε ομάδα ή στις τάδε ομάδες κάποια παιδιά που ζουν από το ποδόσφαιρο έχουν να πληρωθούν 5 μήνες, 6 μήνες, 3 μήνες. Κάναν ποτέ αποχή? Όχι. Στα βραβεία όμως προτιμούν στο καβούρι. Και γραβατούλα. Στα βραβεία είναι παρόν. Ο ΨΑΠ. Αφού του ΨΑΠ είναι τα βραβεία. Δεν... Οι ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές. Ναι. Ο σύνδεσμός τους το διοργανώνει όλο αυτό και δίνει τους τίτλους. Οι δημοσιογράφοι μια απεργία, ρε παιδί μου, για όλο αυτό το τερατούργημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι δημοσιογράφοι υποτίθεται καλύπτουν όλο αυτό. Συχαίνομαι να καλύψω αυτό το τερατούργημα, ρε φίλε. Απέχω! Το Σαββατοκύριακο δεν θα ενημερώσω. Ο τρίτος παράγοντας. Οποιοδήποτε, ο 13ος. Ναι, θα μπορούσε. Ο τελευταίος. Αλλά... Ο τελευταίος τροχός της άμαξης. Ας κάνουν όμως και η τροχή της άμαξας η ίδια η τροχή. Δύσκολο. Καμία ανακοίνωση εκεί Μικράς Ασίας και Αλκμίνης βγάλετε. Πάρτε τον Τίγρη, τι θέλει, να το πείτε έτσι. Και πότε θέλει ο Τίγρης να γίνει αγωνιστική, πείτε μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε. Άκη. Επικοινωνία Μπαλτάκου λέει με Μαξίμου για τους διαιτητές. Συγγνώμη κύριε Μπαλτάκου, το δεν υπάρχει αυτοδιοίκητο. Θα Τζέφερ. Κάνουν καμία μια επιτροπή πενταμελής που θα παρτίζεται από 7 μέλη όπως είπε ο Νικόλας και να πάρουν λέει μέτρα. Αλλιώς θα τυναχτεί το πρωτάθλημα στον αέρα. Και εσύ κύριε Μπαλτάκου, τι κάνεις εκεί? Πρόεδρος της ΕΠΟ. Συνομιλητή του Ηλία Κασιδιάρη. Πρόεδρος έχουμε της πρόεδρο της ΕΠΟ τον Τάκη τον Μπαλτάκο. Ο Χριστός και η Παναγία. Αλλά ένα άλλο αφού είπαμε είναι διακοσμητικός. Ναι, ρε φίλε, έστω διακοσμητικό θα βάλεις στο συνομιλητή της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν πολλές γλάστρες που μπορείς να βάλεις. Ναι.
Έχει σημασία ποια γλάστρα να βάλει. Ναι, να... έχει. Γιατί έχει, δεν έχει, γιατί έχει, να βάλει έναν άνθρωπο να κάνει δουλειά. Οποιοδήποτε. Να μην είναι γλάστρα. Οποιοδήποτε. Γιατί να επιλέγουμε γλάστρα. Βάλε έναν δημοκράτη. Ο Θόδωρο Ζαχουράκη. Δεν με νοιάζει το κόμμα. Μην νομίζω ότι το λέω γι' αυτό. Ναι. Δεν μπορεί ο συγκεκριμένο να είναι σε τέτοια θεσμική θέση. Απαγορεύεται. Εντάξει. Δεν έχει καμία θέση το Μαξίμου. Και ο μόνο που μπορεί Μαξίμου, να προστατεύσει δηλαδή τους διαιτητές, αν οι διαιτητές έχουν το Μαξίμου, τι να κάνουν κάποια καταγγελία, κάποια μήνυση με την αστυνομία. Ναι, το Μαξίμου να κάνει τι δηλαδή, να πείσει τους διαιτητές να κατέβουν να παίξουν. Εντάξει, το Μαξίμου επί Κυριάκου Μητσοτάκη ψιλοφέρνει το Τσέφερνι, α πούμε, και κάνουν συζητήσεις. Ερντογάν έρχεται αύριο, θα συζητήσουμε. Κλείσαν τους συνδέσμους που τους κάνανε λέσχες ναι, και απαγορεύτηκαν. Κλείθηκε το πρόβλημα, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Και έλεγχοι και κάμερες στα γήπεδα. Τα πάντα και όλα. Και κάτι σήμερα πήρε, εσύ με είπες, πριν μπούμε στην εκπομπή, κάτι είπε ο κύριος Βρούτσης, αυτό το αεξάκι τάρωστο. Ναι, για ότι... τους συνδέσμους που γίνανε λέσχες, κάτι. Τι είπε, τοποθετήθηκε. Σήμερα. Πάλι μια ναι. δήλωση ότι ξέρεις, να είχαμε να λέγαμε γενικόλογο. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Δηλαδή θα αλλάξει κάτι αν κλείσουν οι σύνδεσμοι. Το καλοκαίρι δεν τους κλείσανε μετά το Μιχάλη. Αυστηροποίηση του νόμου για τις λέσχες και των ποινών στους κανονισμούς της ΕΠΟΥ. Ναι. Για τους κλειστούς, τους συνδέσμους, τους οποίους τους έκλεισε ναι. η κυβέρνηση. Είναι δεύτερη φορά ή τρίτη που τους κλείνει. Η βία, λέει, στα γήπεδα είναι θέμα πολυπαραγωγικό και κυρίως προερχόμενο από τα σπλάχνα της κοινωνίας. Ο αθλητισμός δεν γεννά βία. Ωστόσο, κακοποιά στοιχεία. Που δεν τα βρίσκεται ποτέ, κύριε Βρούτση, βρίσκουν στέγη μέσα σε θύλακες παραβατικότητας, όπως κάποιες φορές είναι οι λέσχες των οπαδών κάθε ομάδας. Εκεί είναι που η κυβέρνηση έχει ρίξει όλο το βάρος της. Εννοείται. Ναι, σωστά. Τόσο με συνεχείς ελέγχους για την τήρηση της νομιμότητας, όσο και με εμπλουτισμό στις ήδη πολύ αυστηρές διατάξεις που υπάρχουν στη χώρα μας. Να είχαμε τα να λέγαμε. Γιάννης Βρούτσης. Ναι, ναι. Ο Βρούτσης δεν μπορούσε να κατανομήσει το ντομένιο το Φρουτιώτη, ρε φίλε. Τώρα ποιο θα κατανομάσει. Πλάκα με κάνετε. Ψηφιακό, λέει, αναπτύσσουμε το ψηφιακό μητρό λεσχών φιλάθλων και θα ελέγχεται η νομιμότητα των εκλογικών διαδικασιών τους. Τη σύνθεση του ΔΣ και του μητρώου των μελών. Θα συσταθεί πανελλήνια ομοσποδία λεσχών φιλάθλων. Πανελλήνια ομοσποδία, δηλαδή θα είναι όλες οι σύνδεσμοι από τις ομάδες και θα έχουν μια πανελλήνια, πώς το λέει, ομοσποδία λεσχών. Και ενισχύεται. Άρα, όπου υπό ομοσπονδία να πούμε υπάρχει τον Ατάλο, θα μπορούν να κάνουν απεργία και αυτοί. Φυσικά. Εννοείται, ναι. Συνδικαλισμό θα έχουμε και στις λέσχες. Ενισχύεται και εξειδικεύεται η λειτουργία της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπιση. Ωραία, τίτλους μιλάμε. Όλοι αυτοί τώρα θα έχουν και μέλη, κανονικά. Επιτροπή, λέει, Διαρκούς Αντιμετώπισης της Βίας και δημιουργείται και άλλο πράγμα. Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή Συντονισμού. Δηλαδή θα γίνουν όλα αυτά, θα υπάρχει και μια εθνική επιτροπή να συντονίσει όλα αυτά. Αντί να τα κάνουμε ευκολότερα τα πράγματα, εμείς πάμε και κάνουμε επιτροπή στην επιτροπή, ρε φίλε. Πόπο. Πολύ ανατρίχιασα, Αξιόλογο. Τουλάχιστον, φίλε, κάποια στιγμή όταν φύγει από το Υπουργείο, το θα έχει επιτελέσει ένα έργο ο άνθρωπος συγκεκριμένος. Τώρα, όπου να είναι, βγαίνει η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ. Ναι, περιμένετε. Ο κύριος Καραλής τώρα βάζει. Μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα την έχουμε. Θα βγει η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ, μη στεναχωριέστε. Τώρα για τα μάτια θα βγάλει μες τη μέρα κάποια στιγμή. Αντανακλαστικά τα χθεσινά, εντάξει, μπορεί να ήταν στο τέτοιο. Όχι στο γυμναστήριο, κάπου αλλού πάει ο κύριος Καραλής. Πού πάει? Και κάνει σκοποβολή. Επί φανταστικού στόχου. Όχι, κάνει σκοποβολή. Α, κανονικά. Ναι, νομίζω και... κάπου στην Κεσαριανή έχει σκοποβολή. Ναι, έτσι, πάει και κάνει προπόνηση, ναι. Θα βγει, μη στεναχωριέστε. Τα ούζα εδώ οι ομάδες μας, γιατί στα μάτια τα δικά μου είναι ούζα. Να δούνε πέρα από το δέντρο. Να δουν το δάσος. Χωριό. Έτσι. Γιατί με τον Γκάμαρη δεν έγινε τίποτα. Κινδύνεψε αυτός τα η σύζυγος του. Τα παιδιά του. Τους βάλαν φωτιά. Είπα πριν είναι κάτι. Τρομοκρατική ενέργεια αυτό. Ακή. Τι δεν καταλαβαίνετε. Είπα πριν κάτι. Πριν το διάλειμμα. Άλλο να απειλήσεις κάποιον και άλλο να κάνεις κάτι. Στην υπόθεση Τζίλου είχαμε πράξη. Δολοφονική επίθεση. Επίσης το ίδιο και στην υπόθεση Γκάμαρη. Δύο δολοφονικές επιθέσεις, όχι απειλές. Και τώρα γίνεται όλο αυτό το θέμα για απειλές, που καλώς γίνεται θέμα. Εννοείται. Να διερευνηθεί, να ανοίξουν τα τηλέφωνα, αν είναι τηλεφωνικές οι απειλές. Να τους βρουν δηλαδή. Από οπαδούς. Μέσα σε δύο μέρες πρέπει να βρουν ποιος πήρε τηλέφωνο, αν είναι τηλεφωνικά. Γιατί και οι κάμερες να ανοίξουν στο πανεσσαλικό. Και κάμερες. Έχουν ήχο οι κάμερες. Δηλαδή θα δούνε τι του έλεγε ο παδός. Εκεί θα είναι δουν άλλα, ο λόγος σου ενάντια στο λόγο. Ναι, εκεί θα δουν εγώ άλλα. Είμαι με τον Παπαπέτρου. Και εγώ. Αλλά δεν αναβάλλεται ένα πρωτάθλημα για απειλές. Κάθε σουκού στα γήπεδα έχουμε απειλές. Από οπαδούς προς το διαιτητικό τρίο. Παλαιότερα ήτανε.
Τώρα είναι και ο τέταρτος. Θα αναβάλουμε το πρωτάθλημα. Στη σύγκρουση εγώ και στον πατέρα του, αν υπάρχουν απειλητικά μηνύματα, τα καταθέτεται. Ανοίγουν οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μηνύματα των Ατάλων και βρίσκουμε ποιος. Ο Φαρμάκης, ο Παπαδομανολάκης. Έχουμε ανακοίνωση ΕΠΟ. Η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση. Μόλις τώρα. Αντανακλαστικά. Ο κύριος Μπαλτάκος. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η αρχική συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κυρίου Παναγιώτη Μπαλτάκου με μέλη της ΚΕΔ ΕΠΟ και αντιπροσωπεία των διεθνών διαιτητών και βοηθών, οι οποίοι συμμετείχαν μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης λόγω της απουσίας των περισσότερων εκτός Αθηνών. Mm-hmm. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο αναπληρωτής πρόεδρος κύριος Παναγιώτης Δημητρίου. Δημητρίου είναι ο τέτοιος. Ο αναπληρωτής πρόεδρος. Της ΕΠΟ. Ναι. Κύριος Δημητρίου. Ταμπελόφιλα. Ναι. Μετά από όσα συζητήθηκαν από πλευράς ΕΠΟ, τονίζεται ότι η Ομοσπονδία στηρίζει απόλυτα τους διαιτητές στην απόφασή τους για αποχή και κατανοεί πλήρως τους λόγους οι οποίοι τους οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η ΕΠΟ καλεί την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λάβει τα προσήκοντα μέτρα και να αποκαλύψει τα πρόσωπα πίσω από τις ανώνυμες απειλές κατά των διαιτητών. Η ΕΠΟ καλεί επίσης τη Super League 1 να παράσχει εγγυήσεις προστασίας προς τους Έλληνες διαιτητές, όπως ακριβώς έχει πράξει και με τους ξένους. Τα μέτρα τα οποία η ίδια η ΕΠΟ θα λάβει για την προστασία των διαιτητών θα ανακοινωθούν μετά από συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8-12 μεθαύριο και ώρα 12 με την ενεργό συμμετοχή αντιπροσωπείας των διαιτητών. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Ναι. Να λάβει τα μέτρα όπως λαμβάνει μέτρα για τους ξένους διαιτητές. Λέει ο κύριος Μπαλτάκος. Οι οποίοι ξένοι διαιτητές έρχονται, σφυρίζουν και φεύγουν. Ναι, περίμενε. Δεν τα μέτρα, μένουν στη Λάρισα, στην Κατερίνη. Ναι. Τα μέτρα που λαμβάνει για τους ξένους. Ποια μέτρα, κύριε Μπαλτάκο. Αυτά τα οποία βγάζουμε σουρωμένους ξένους διαιτητές χωρίς να τους κάνουμε αλκοτέστ. Γιατί το επιθυμεί ο Τίγρης. Για να ορίσει τους Έλληνες διαιτητές. Ποια προστασία στους ξένους διαιτητές. Αυτούς που τους ζουλάμε τα μέζεα στα αποδυτήρια ο Ασπρομάλης Κυριούλης και δεν τρέχει τίποτα. Τι έκανε τότε η ΕΠΟ. Μπορεί να μην ήσασταν εσείς, αλλά υπάρχει συνέχεια. Όπως το κράτος υπάρχει συνέπεια μετά τον Αντώνιο Αλέξ, μετά τον Αλέξο Κυριάκος, έτσι και στην Ομοσπονδία υπάρχει συνέχεια, κύριε Μπαλτάκο. Τους ξένους διαιτητές. Τους ξένους διαιτητές από τι τους προστατεύουμε. Που τους κάνει bullying ο Μαρινάκης, ο Καραπαπάς και όλοι όσοι μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός που πετούσε μπάλες πέρσι στον Ιταλό διαιτητή, που δεν ήθελαν. Που δεν οι ξένοι διαιτητές να έρθουν. Ναι. Ποια προστασία παρέχει το ελληνικό κράτος στους ξένους διαιτητές. Και γιατί μόνο η Super League 1. Η Super League 2 τι έγινε. Στο πηγάδι κατούρισε. Διαιτητές της 1 σφυρίζουν και στη 2. Που εκεί μεγάλα και παιχνίδια. Ίσως είναι και λίγο πιο άγρια τα πράγματα. Πολύ είναι λίγο, πιο άγρια. Είναι λίγο πιο cult. Είναι λίγο πιο... Εκεί δεν έχουμε απειλές και bullying. Εκεί έχουμε και χειροδικίες. Επειδή δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Δεν τα προωθούν τα μέσα. Πλάκα μας κάνετε. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Θα έχουμε ανακοινώσεις τώρα, επιτροπές, συνεδριάσεις, τηλεδιασκέψεις, μπάλα δεν θα έχουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα, σε ένα-δυο μήνες θα συζητάμε πάλι το ίδιο. Μα δεν πρέπει να έχουμε μπάλα για μια εβδομάδα, για μια γιατί εβδομάδα. Η ΑΕΚ... Ναι ρε φίλε. Α, για γιατί την ΑΕΚ, η ΑΕΚ της καρδιάς μας παίζει με τον Άγιαξ. Do or die με τον Άγιαξ. Τελειώσαμε, δεν γίνεται. Την άλλη εβδομάδα θα έχει κανονικά χτυπάει, εννοείται. Ναι, μετά... Θα έχει λήξει πολύ το καλά θέμα. Θα τους έχουμε βρει, θα τους έχουμε συλλάβει, θα τους έχουμε βάλει θα στο κελί. Τα πάντα όλα. Θα έχουν πάρθει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των διαιτητών όπως γίνεται και στους ξένους. Ναι, εννοείται. Θα έχουν γίνει όλα αυτά. Γι' αυτό γίνεται η σύσκεψη αυτή. Θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή της ΕΠΟ. Να βγάλουν τα μέτρα, να τελειώσουν το Σαββατοκύριακο να μην γίνουν τα μάτς και Δευτέρα Τρίτη να ανακοινώσουν κάποια μέτρα. Και να πούνε τώρα, παιδιά, το λύσαμε το πρόβλημα. Έχει ούτε πάρει γκαζάκια, ούτε φωτιές, ούτε απειλές, ούτε μέζεα, ούτε. Έχει λέζεα πάρει τεχνογνωσία από τον καπετάνιο. Το μουλοχτό. Ο καπετάνιος Δρέακη όμως πριν 40 περίμενε χρόνια. Έχει 40 χρόνια περάσαν. Περάσαν ένα ολοκλήρω. Πόσο χρόνο. Το καπετάνιο έχει πάρει το μουλοχτό. Και πήγε σε κόκαλη και πήρε την τεχνογνωσία πιο... και είναι 2-1 ο Τίγρης. Δεν φαίνεται πουθενά και κινεί τα πάντα. Όλα τα νήματα. Όλοι για την ΑΕΚ. Χωρίς να φαίνεται η ΑΕΚ πουθενά. Και βγάζει ανακοίνωση ο Μάκης ο Γκαγκάτσης που εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ και είπα Άρης. Γιατί! Πείτε μας, έκανε κάτι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, τι! Παίζετε το παιχνίδι του Τίρ και δεν το έχετε καταλάβει! Εκτός αν το έχετε καταλάβει, τότε είστε δυο φορές. Συγγνώμη που θα το πω. Άντε να μην το πω. Έχω βαρεθεί να διαβάζω ανακοινώσεις.
Την ανακοίνωση που πρέπει να διαβάζουμε ακόμα. Θα στείλει τώρα, την ολοκληρώνει ο κύριος Καραλής, κάνει τις διορθώσεις του. Ναι. Θα τη δώσει στα μέσα και θα βγάλει. Και σύνδεσμοι βγάλαν ανακοινώσεις. Σύνδεσμοι βγάλαν ανακοινώσεις, ναι. Ναι. Προασπιζόμενοι και μη και όχι τα συμφέροντα του Προέδρου. Όχι, έχει και κράξιμο για το αυτό πρόβλημα. Λέω. Αναφερόμαστε στην συμμερίζονται και όχι. Ναι, ναι, ναι. Και όχι, την και οποία ναι. Ανακοίνωση, στην ίδια ανακοίνωση, στη μία παράγραφο κράζουν Ευαγγέλη Μαρινάκη και στην άλλη αποθεώνουν. Λίγο κοινάτε, λίγο μπερδεμένα. Δούμε, λίγο, ναι. Ας πούμε, και ναι και όχι. Δεν ξέρω αν κάτι αντιπρόεδρο Δησαϊκού θυμήσανε στην ναι, ανακοίνωση. Μήπως το γράψαν δύο, επειδή κάποιος έγραφε και λέει ναι. Νίκο, συνέχισε το γιατί με πιάσει λίγο κατούλημα. Ρε, α, έκανε ο Μάκης ο Κατσαβίδης 7 και το έδωσε. Ναι, και ω τον Πάπη το Σουγιά ο δεύτερος. Ναι, πιθανό. Εντάξει, κωμικοτραγικά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αύριο έχει και μάτς κυπέλλου. Άνευ λόγου και διάσκεψη σήμερα έχει. Ναι, στην πόλη μας. Α, στην πόλη μας αύριο, ναι. Ναι. Τυπικά έτσι να πούμε για τα εισιτήρια ότι από αύριο θα είναι διαθέσιμα 9 η ώρα το πρωί. Ποια εισιτήρια? Για το μάτς ΠΑΟΚ Βόλος, για το κύπελλο. Τι τιμή? Αυτό, αυτό μπήκα να δω. 4, 7 και 7 α στα πέταλα δηλαδή 10 ευρώ. Στις θύρες 5 και 6 15 ευρώ. 20 ευρώ στη 2 και στην 3, 30 ευρώ στην 1 και VIP 80 ευρώ. Κάνε γενική είσοδο ένα δεκάρικο, ρε φίλε, να τελειώσει. Α, επειδή τώρα. Ωραία, πάσα μου δίνεις. Ακούστηκε ότι γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έκανε γενική είσοδο 10 ευρώ με τη Λαμία, ναι, για ακούστηκε να γιορτάσει ο κόσμος. Ακούστηκε, ναι. Τα εισιτήρια είχαν εκδοθεί πριν το match με την Άιντραχτ. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει χάσει 5-0, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν εκδόθηκαν Δευτέρα πριν. Άρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι τώρα. Αύριο. Σε αυτό το match θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ναι. Και θα μπορούσε. Στο match Δευτέρα δεν μπορούσε. 1-2-3 Σκεπαστόπουλος, 10 ευρώ. Εγώ σκέφτηκα και το άλλο. Και με την προσκόμιση του εισιτηρίου σας που ήσασταν στη Φραγκφούρτη, δωρεάν είσοδο για εσάς. Δεν γυρίσει όλοι, υπάρχει ακόμα στο Μόναχο. Λέω, όσοι προλάβαν να γυρίσουν. Στο αδρόμο είναι αποκλεισμένοι. Για αυτούς θα έπρεπε να υπάρχει δωρεάν είσοδο στο αυριανό match. Για όλους τους υπόλοιπους που δεν ήταν, γενική είσοδο 10 ευρώ. Έτσι θα έκανα εγώ. Επειδή έπαιζα για εισιτήρια να πω και αυτό και μετά πάμε στο αυριανό του ΠΑΟΚ. Είσαι ό,τι θες. Έβγαλε και πάει Άρης για. Έχει δύο εντός έδρας συνεχόμενα παιχνίδια, Όφη και Λαμία. Έβγαλε κοινό εισιτήριο. Όχι κοινό. Έβγαλε και για τον Όφη και για τη Λαμία. Εκτός ότι μπορούσε να βγάλει κοινό. Ναι, 15 ευρώ τα δύο εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή 20. Ο Άρης θέλει συσπήρωση. Να συσπηρωθεί η ομάδα με τον κόσμο, ο κόσμος με την ομάδα, να γίνουν ένα, να πάνε μέχρι τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Γιατί καλός ή κακός ο στόχος του Άρη αυτός είναι και θεωρητικά για μένα πιστεύω να περάσει και τον Ολυμπιακό στην τέταρτη θέση. Αλλά αυτό θα το δούμε μετέπειτα στην πορεία. Αναλόγως τις τιμωρίες που θα έχει ο Ολυμπιακός. Και είδα κάτι τιμές, 15 ευρώ πέταλο. Βάλε ρε φίλε 15 ευρώ πέταλο. Με Όφη και με Λαμία. Συσπήρωσε τον κόσμο. Φέρ τον κοντά στην ομάδα. Βάλε, η ομάδα να νιώσει τον κόσμο. Να πάμε μπροστά. Λάθη κάναν όλοι τον Ατάλο. Να πάμε μπροστά. Συσπηρωμένοι. Με συγκομιδή βαθμό στο πρωτάθλημα. Να μπορέσει η ομάδα να βρει τα πατήματά της. Και να πάμε στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Ναι. Βάλε να έχει 15.000 κόσμο σε αυτά τα παιχνίδια. Ένα 10 ευρώ γενική είσοδο και τελειώνει. Ακή τι τσιγκίνικη τσιδικά πράγματα είναι αυτά. Δύο εντός έδρας παιχνίδια. Δεν έχει άλλα μέσα στο 23. Και πάει μετά Τρίπολη και τελειώνει. Μπράβο, αυτό λέω. Άρα είναι τα και ξεκινάει δύο με το ντέρμπι. Γιορτές είναι. Κάνε 15 ευρώ τα δύο εισιτήρια, παιδιά, για να έρθετε και στα δύο μάτς. 15 ευρώ τα δύο. Εντάξει, και 20 τα δύο. 20 πακετάκι. Ναι. Γενική είσοδο όμως. Πακετάκι, 20 ευρώ. Τώρα βλέπω 15 ευρώ στο πέταλο για Όφη και άλλα 15 για Λαμία. Εντάξει, λίγο να μπορείτε να έρχεστε με την κοινωνία, ρε παιδί μου, να έχετε λίγο μυαλό. Αυτό δεν το κάνει ο Θόδωρος, ρε φίλε. Άλλοι σιγούνται αυτά. Τώρα, ποιοι, πώς, τον Ατάλο δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει όμως λίγο να υπάρχει μυαλό. Να νιώθεις την κίνηση στην αγορά, τον κόσμο, πώς περνάει, τι κάνει. Αν έχει. Ποιος θα καταλαβαίνει αυτό. Πέρσι δεν θυμάσαι. Οι πολυθεσίτες. Πέρσι δεν θυμάσαι που συζητούσαμε που είχε 30 ευρώ στην 5 και στην 6. Και ήταν όλο το γήπεδο τίγκα, 100% πληρώτα. Και η 5 και η 6 είχε 60% πληρώτα. Δηλαδή ήταν λες και είχε πέσει κάτι, ένα καπνογόνο και ήταν άδεια εκείνο. Ενώ όλο το άλλο ήταν τσαμπιά. Γιατί αυτή η εικόνα δεν σας προβλημάτισε ότι το τριαντάρι πονάει? Πώς γίνεται όλο το άλλο το γήπεδο να είναι ζίγκα και εκεί που βάλατε τα τριαντάρια πέρσι να είναι η μισή κερκίδα γεμάτη? Μια και δυο και πέντε φορές έγινε αυτό. Σε ευρωπαϊκά, σε εμάς πρωταθλήματος. Εντάξει, φέτος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το διόρθωσε λίγο αυτό με τα διαρκείας. Των οποίων οι τιμές φέτος ήταν. Εξωπραγματικά καλές. Εξωπραγματικά καλές. Άντε, το σώσατε με το περσινό. Ναι. Να σε πάω 36 χρόνια πίσω. 36 δηλαδή το 87. Ναι, σαν 87. Σήμερα. Σαν σήμερα, περίμενε. 87 δεν κρατάω τέτοιο. Ναι. 87, 6 του μηνός. 87. Μετά το.
Έλα. Το αθλητικό είναι, έτσι. Ναι, για στον αθλητισμό. Το Αγίου Νικολάου το 87, 88, 89, 90. Είχαμε μείνει έξω από την Tracer. Ποδοσφαιρικό. Το 87 ποδοσφαιρικό. Όχι, για πες. Βοήθα λίγο, δώσε κάτι της. Να βοηθήσω. Ένας από αυτούς που το ζήσαν από κοντά ήταν από τους πρωταγωνιστές, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει εκπομπή 4 μέχρι σήμερα εδώ στο Λίμπερο. Ο επαναληπτικός ήταν. Όχι. Το 6-1 στις Σέρες. Α, νόμισα το. Το 6-1 στις Σέρες, ναι. Σαν σήμερα λοιπόν το 87. Για Νάπολη νόμιζα. Αλλά Νάπολη πρέπει να ήταν. Οκτώβριο. Μέσα είμαι. Να σου πω παίχτες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού να θυμηθούμε παλιούς. Γιτσιούδης τερματοφύλακας. Καραγεωργίου. Χρόνια του πολλά. Νίκος Καραγεωργίου. Μπανιώτης. Μπανιώτης. Σίγκας. Μαυρομάτης. Μαυρομάτης. Καρτάδος. Σερέτης. Τσιπλάκης μπήκε αλλαγή στο Σερέτη. Μπάνων. Εκπληκτικός παίχτης. Ιορδανίδης μπήκε αλλαγή. Μπορμπόκης. Στέφανος. Μιχάλης Λιοντιάδης και Αλεξανδρίδης, η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Προπονητής Τάις Λίμπερ. Αυτόν τον προπονητή του Ολυμπιακού δεν τον θυμόμουν. Δηλαδή, αν μου έλεγες να σου πω 100 προπονητές του Ολυμπιακού, αυτόν δεν τον έβαζα. Αρχές κοσκοτά τώρα. Δεν τον έβαζα αυτόν τον προπονητή. Σε 100 προπονητές του Ολυμπιακού. Παύλος Γρηγοριάδης. Δεν τον ξέρω. Συγγνώμη. Πρέπει να έχει συγχωρηθεί ο Γρηγοριάδης. Είναι ο. Αν είναι αυτό που λέω. Με τον Άρη είχε παίχτη του Άρη. Είναι μπαμπάστε τερματοφύλακα. Δεν ξέρω μπαμπάστε τερματοφύλακα. Είναι τη Μαρινέλα τώρα. Σόι Μπατζανάκη, την αδερφή τη Μαρινέλα. Αν λέμε τον ίδιο. Αλλά για Ολυμπιακό δεν τον είχα. Υπηρεσιακό ήταν. Ναι, πρώτη φορά τον σίγουρα. Ακούω, και μετά έγινε τον deal. Πλίτση τερματοφύλακα. Ναι. Ξανθόπουλο Αποστολάκη Αλεξίου. Μίχο. Αλλαγή μπήκε ο ψεύτη, αυτό τον θυμάμαι. Τόγια, δεν τον θυμάμαι. Τον Τόγια δεν θυμάμαι. Δεν τον θυμάμαι, όχι. Δεν τον θυμάμαι. Μπονόβα. Νομίζω Κόρινθο, ο Τόγια. Παλαιότερα. Μπονόβα, Νεντίδη, Μητρόπουλο, Τσαλουχίδη, Μουστακίδη και στη θέση του Μουστακίδη μπήκε ο Καπουράνη. Ο 1987. Μάχη για Καπουράνη Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τότε. Ναι, ναι, ναι. Θα ακούσετε πολλά περισσότερα και την σίγουρα. Την επόμενη μέρα. Τι έγινε την επόμενη μέρα. Πλάκα κάνει. Τι έγινε. Η βαλίτσα. Α, το χρήμα. Νόμιζα έγινε και κανένα άλλο γεγονός. Όχι, βαλίτσα το χρήμα και Μπανιώτης Λίχμπρετ. 4 ώρα θα τα ακούσετε καλύτερα από τον Μιχάλη Λουντιάδη. Σίγουρα έχει να σας πει πολλές ιστορίες για αυτό το παιχνίδι. Καλαμάτα έκανε μεταγραφή. Ποιο, Ζαμορά? Σε αυτές τις μεταγραφές με Ελιβέλντο. Α, αυτόν εδώ. Καλαμάτα τον ανακοίνωσε. Τον κράζει ο Γεωργούς. Καλαμάτα τι έκανε με την Παναχαϊκή, νίκησε. Κέρδισε. Γκέλαραν τα Χανιά. Ναι. Όλα τείνουν ότι θα ανέβει τελικά η Καλαμάτα. Εξτρέμ, είναι... Βραζιλιάνος, 31 χρονών. Εξτρέμ. Ναι. Γιατί δεν τον έφερε στον Άρη αυτό ο Χαρπίδης. Όχι, δεν είναι. Είναι ένα. Δεν είναι παλτό, είναι. Κασμίρ είναι, ναι. Όλα τείνουν ότι η Ζαμόρα μάλλον οδεύει προς Καλαμάτα δανεικός. Ναι. Μάλλον. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, τον είδες προχθές τώρα. Για προθέρμανση. Να σε ρωτήσω, έχουμε ένα θα τον λεπτό. Είχα στείλει πίσω εγώ στην πατρίδα. Ένα λεπτό θα να σε ρωτήσω. Τραβούσε βιντεάκι τώρα το γήπεδο, σε παρακαλώ, ρε Ζαμόρα. Για τον Ταρίντα θέλω να σε ρωτήσω. Θυμάμαι που κάναμε κουβέντες ότι δεν έκανε προετοιμασία το καλοκαίρι. Το κουβαλάει ακόμα. Δεν του ταιριάζει η τακτική του ματζιού. Δεν είναι δεκάριο ο Ταρίντα. Παραμύζει τον Ταρίντα. Και βγάζει και νεύρα. Αυτό γιατί βγάζει νεύρα. Επειδή δεν είναι η θέση του, ρε φίλε. Δεν μπορεί, δεν έχει δεκάρι, το έχουμε πει για τον Μάτζο. Κάνε το 4-3-3. Το ρόστερ του Άρη είναι δομημένο για το 4-3-3. Εσωτερικό μέσο. Δεξί τέτοιο, το βάζεις εσωτερικό και θα είναι ρε φίλε αυτόν που ξέραμε ή τουλάχιστον θα πλησιάζει αυτόν που ξέραμε. Δεν μπορεί να είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Έχει λυθεί, φαίνεται, κάνει χιλιόμετρα μέσα. Δεν μπορεί να διακριθεί γιατί δεν είναι δεκάρι, λανθασμένα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, συμπολίτε Άκης Φαρμάκης, Κώστας Παπαδομανολάκης. Μέχρι τις 2 η ώρα, μετά τη 1:30 εννοείται Βασίλη Σαμπράκο στο σχόλιο του. Τώρα θα είναι ποδοσφαιρικό. Ό,τι θέλει. Ναι. Κοινωνικοπολιτικό, ό,τι γουστάρει θα πει ο Βασίλης. Μιλάμε καλύτερα για την Αγγλία, για την Premier League. Χαμός θες τώρα. Γενικά, τελευταία πολύ γκολ, μου κάνει εντύπωση. Πολύ γκολ. Εσύ αν ήσουν στο Λούτον θα ψήφιζες. Και τι θα ψήφιζες? Δεν θα πήχα. Σοβαρά. Ναι. Όχι, και άνετα. Το κράτος του Λονδίνου. Άνετα έμενα στο Λούτον. Άνετα. Ναι. Ναι. Γενικά σε οποιαδήποτε πόλη της Αγγλίας συγκεκριμένα θα έμενα.
Αλλά θα ήθελα να ήμουν από πιτσιρίκος, ρε φίλε. Από παιδική ηλικία. 10 πριν χρονών την έστω, ναι, ναι. 10-12 πριν την εφηβεία, έτσι. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο. Αυτό τώρα. Φαντάσου εμένα που Σαββατοκύριακο, που όλοι λένε, δουλεύουμε μέσα στην εβδομάδα, Σαββατοκύριακο θα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Εγώ ξυπνάω από τις 9 η ώρα. Πάω, βλέπω ακαδημίες, μάτς. Φαντάσου να το έκανα αυτό στην Αγγλία. Πόσο τυχερός άνθρωπος θα ήμουν στη ζωή μου. Πόσο τυχερός. Γι' αυτό τον λόγο θα ήθελα. Πάω τώρα, βλέπω Β' Εθνική, Γ' Εθνική και Α1 Ερασιτεχνικό. Φαντάσου την Αγγλία να έβλεπα Champions League. Να είχα μεγαλώσει Ερασιτεχνικά. Αν και δεν θα ήθελα να μείνω στην Αγγλία τώρα. Λόγω καιρού. Όχι, γενικά δεν μ' άρεσε. Αν δύο πόλεις μόνο θα ήθελα να φύγω εκτός Ελλάδος. Να μείνω μόνο. Ναι. Βαρκελόνη, Μπουένος Άιρες. Αγγλία όμως θα ήθελα να είχα γεννηθεί η Αγγλία, να ζούσα όλοι αυτοί τη γαλούχηση του ποδοσφαίρου. Τα πάντα. Όλα. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 2-31-0-287-38. Μπορείτε να καλείτε από τώρα, είναι διαθέσιμο. Για πόση ώρα κοιτάς το ρολόι? Για τα επόμενα 22, για τα επόμενα 22 λεπτά. Πριν πάμε στις γραμμούλες, 10 δευτερόλεπτα. Και Viber 6945-287-38 ναι, και εκεί πέρα. 10 δευτερόλεπτα για να πάμε στις γραμμές. Ναι. Λοιπόν, η εκπομπή και εγώ προσωπικά και ο Κώστας εννοείται ότι είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για τα λεγόμενά μας. Όχι για το τι ακούτε. Κανείς δεν είπε ότι λέει ψέματα ο Παπαπέτρου. Μάθετε να ακούτε. Είπαμε ότι είπε για απειλές. Δεν προσδιορίσε. Αόριστα. Από ποιον απειλήθηκε. Από τον Μπάμπη τον Σουγιά 7 και από τον Μάκη τον Κατσαβίδη. Από ποιον, ρε φίλε? Εγώ πιστεύω τον Παπαπέτρου ότι το απειλήθηκε. Το πιστεύω. Είπαμε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι δεδομένο. Για αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν είναι μόνο ο Παπαπέτρου. Θέλουμε να μάθουμε όμως. Πώς τον απείλησαν, τηλεφωνικά, διαζώσεις και ποιοι? Τι ήταν αυτοί? Μα στο γήπεδο του Βόλου είπε. Ναι, ρε παιδί μου, τι ήταν αυτοί? Αφού είναι με αστυνομική συνοδεία. Και όταν πάνε οι διαιτητές, συνήθως όταν η πόλη έχει αεροδρόμιο πάνε με ταξί. Και όταν φεύγουν, το ταξί με αστυνομική συνοδεία του πάει στο αεροδρόμιο. Κανονικά, ναι. Μέχρι να επιβάσουν στο αεροπλάνο. Πού έγινε αυτό? Αυτό είπαμε, δεν είπαμε ότι δεν τον πιστεύουμε. Και το λέμε. Μάθετε αυτό. Μάθετε να ακούτε. Και όχι ό,τι θέλετε. Και το να λέμε ακούτε. Για το καλό των Παπαπέτρου. Για να εξιχνιαστεί επιτέλους, μάλλον να ερευνηθεί πρώτα, γιατί δεν ξέρω αν ερευνούνται οι υποθέσεις. Και λόγος. Να βγει μια απόφαση, ένα πόρισμα, κάποιος να την πληρώσει, κάτι. Κάτι να γίνει. Να την πληρώσει. Ναι, ρε παιδί μου, ένας που απείλησε. Την πληρώνουν 13 ομάδες. Α, χάουν ναι. Τον προγραμματισμό. Σωστά. Λοιπόν, πάμε για μισή το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε. Και το Viber. Πάμε. Πρώτος φίλος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Γεια σας, κυρία μου. Ναι, γεια σας. Γεια σας, ακούω. Τώρα άκουσα και το τελευταίο σχόλιο σας. Εγώ έτσι όπως σας άκουσα την εκπομπή, νομίζω ότι λίγο παραστιάσατε σε αυτό του Παπαπέτρου κλπ. Υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός το οποίο είναι ότι διακόπηκε ένα παιχνίδι με διαιτητή τον Παπαπέτρου, τον γνωστό Παπαπέτρου. Έτσι, ο Ολυμπιακός παραπέφθηκε με συγκεκριμένη διαδικασία για να έχει στέρηση. Να μην είναι και κλεισμένο το μπορεί να φάει 2-4 αγωνιστικές. Έτσι, ναι. Αν συνεχιζόταν το παιχνίδι, αν δεν συνεχιζόταν το παιχνίδι, θα είχε άλλες συνέπειες. Ναι. Έτσι, λοιπόν, η ουσία της υπόθεσης είναι εκεί. Τώρα, γιατί ο Παπαπέτρου αποφάσισε τώρα να κάνει την καταγγελία, εμένα μου είναι αδιάφορο. Εγώ εστιάζω στο ότι αυτός που κάνει διαρκώς διαταράσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα που όλοι λέμε είναι έτσι κι αλλιώς, έτσι είναι Ολυμπιακός, μια συγκεκριμένη ομάδα. Ναι, αλήθεια είναι, αλλά τώρα, το πρωτάθλημα του Σαββατοκύριακο δεν διακόπτεται. Γιατί ναι, ο Ολυμπιακός το μάτς στο Βόλο είναι, διακόπηκε, γιατί οι διαιτητές κάνουν αποχή. Γι' αυτό δεν θα γίνουν αγώνες. Λέω, ναι, συμφωνώ, αλλά τώρα να λέμε ότι ξέρω εγώ ήθελε ο Ιάκ, ξέρω εγώ, γιατί την όλους ευνοεί η διακοπή. Γιατί πολύ, υπάρχει μια ομάδα που την ευνοεί η διακοπή και μια που δεν την ευνοεί. Ολυμπιακό. Αυτή και την ομάδα που δεν ευνοεί τη διακοπή έβγαλε πρώτη ανακοίνωση και αναφέρουμε στον ΠΑΟΚ. Και... έτσι. Ναι, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αν και είμαι ΠΑΟΚ, ξέρω ότι και ο ΠΑΟΚ ευνοείται. Σε τι? Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, το θεωρώ έτσι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ευνοείται πολύ περισσότερο. Πήρε καινούργιο προπονητή. Και η ΑΕΚ ακόμα πιο πολύ. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή για ποιο λόγο μόνο η ΑΕΚ? Και ο Παναθηναϊκός ευνοείται. Γιατί άμα χάσει από την Μακάμπι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός παίζει στη Λεωφόρο και τον κάνει άσοχη. Η ΑΕΚ παίζει στο Άμστερνταμ. Ναι.
Με τον Άγιαξ. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Αλλά όλοι, πλην του ΠΑΟΚ, έτσι, ναι, όπως ας το δεχτώ, ναι, έτσι έχουν συμφέρον να μην γίνει ο αγώνας. Ναι. Το αντικείμενο, η ουσία της υπόθεσης είναι ότι για να μην στέλνουμε την μπάλα στην κερκίδα. Και καλά έκανε ο Παπαδόπουλος και έκανε καταγγελία. Εννοείται, έκανε καλά. Έκανε. Και να σου πω και το άλλο, φίλε μου, ας μην γινόταν η αγωνιστική ή ας μην παίζαν οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και έχουν κίνητρο να προκριθούν στην Ευρώπη. Ναι, άλλο σε άλλο. Αυτό ήταν άλλου είδους ιστορία. Σήμερα λοιπόν, να μην γινόταν οι αγώνες εκεί πέρα. Σωστό. Και οι αυριανοί. Ναι, από εκεί και πέρα, έτσι, ποια είναι η ομάδα ταραχοποιός. Είναι ο Άρης, κάνει επεισόδιο ο Άρης. Ποιος κάνει. Είναι δεδομένο. Η ομάδα που δεν δέχεται την ήττα. Λοιπόν, τι θα πετάξουμε την μπάλα στην κερκίδα και θα ασχολούμαστε αν ο ΠΑΟΚ ευνοείται ή ο Παναθηναϊκός. Εκεί, εστιάζεται εκεί. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο γρήγορα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε, τι κάνετε. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Κύριε Φαρμάκη, βάλτε το χορηγό. Πείτε μου, κυρία μου. Είναι με διαφορά η πιο χωρίς νόημα ανακοίνωση των τελευταίων ετών. Της ΕΠΟ. Γιατί, όχι, του ΠΑΟ. Α. Γιατί μένα από την ΕΠΟ δεν κατάλαβα τίποτα. Καλά, εντάξει, μήπως τη γράφει ούτε περίμενα. Βρήκανε μελάνι και χαρτί χθες. Ούτε περίμενα. Μετά την προχθεσινή ανακοίνωση σου λέει δεν βγάζουμε άλλη μία. Μία συν μία δώρο. Δηλαδή, πείτε μου, κυρία μου. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή πραγματικά. Τόσο καιρό να έχει σιωπήσει σε άλλα πράγματα και σε ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εσύ, να βγαίνεις και να ζητάς το δίκιο των άλλων. Το να πατάς πάνω στον κόπο και στο φόβο των διαιτητών για να βγάλεις μια ανακοίνωση που ουσιαστικά να λες ότι ξέρετε κάτι, δεν σας στηρίζω γιατί δεν με βολεύει αυτό που κάνετε, αλλά σας στηρίζω για τα μάτια του κόσμου, είναι πολύ κρίμα και ρίχνει πολύ, πολύ τον Ιβάν Σαββίδη. Γιατί ξέρει ο Ιβάν Σαββίδης ότι βγήκε ανακοίνωση. Άμα δεν το ξέρει, άμα δεν ξέρει ο μεγαλομέτωχος της ομάδας τι γίνεται στην ομάδα του, νομίζω ότι κάτι γίνεται πολύ μεγάλο. Και πριν δύο εβδομάδες, φίλε Μπετόβεν, για τον κύριο Γκάμαρη που θα κεγόταν αυτό στα παιδιά του και η σύζυγός του, ανακοίνωση η ομάδα σου έβγαλε. Φυσικά και όχι, που το θεωρώ πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Εννοείται, γιατί σου λέω είναι πράξη. Δεν απειλεί. Είμαι μαζί σας 100%. Απλά έχω δύο αστερίσκους σε αυτά που είπατε. Ναι, πείτε μου. Κύριε Φαρμάκη, άμα είστε σαν δημοσιογράφος, θα κάνατε απεργία άμα ένας συναδελφός σας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Το να μην κάνει καλά τη δουλειά του, όχι. Αλλά αν είχα στοιχεία ότι άλλο το δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου και άλλο δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου γιατί από πίσω κρύβεται κάτι. Αν γνώριζα πίσω. Θα τον έδινα στεγνά. Αν είχα στοιχεία όμως. Και τώρα που δεν είμαι δημοσιογράφος, αν γνωρίζω κάτι με στοιχεία εδώ. Στοιχεία, δηλαδή, αν πάω στο δικαστήριο, αν μπορώ να τα αποδείξω, οποιοδήποτε δίνω. Στεγνά. Ωραία, αυτό. Και κύριε Παπαδομανολάκη, αυτό και να κλείσω. Ναι. Πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζουμε εμείς ποιος επιτέθηκε στον κύριο, ή όπως φέρετε, οι αρχές. Τον κύριο Παπαδομανολάκη. Οι αρχές. Οι αρχές είναι σημαντικότερο. Οι αρχές, εννοείται. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω, κύριε, και ένα πολύ μεγάλο κρίμα για αυτό που βγάζει ανακοινώσει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μπετόβεν. Να ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και δύο σας. Καλώς τον. Θα βάλω ένα άλλο δεδομένο που κυριολεκτικά το άκουσα σήμερα και εντυπωσιάστηκα. Ναι. Έχουμε 38 υποθέσεις εις βάρος των διαιτητών. Έμεινα με το ερωτηματικό πόσες εξιχνιάστηκαν. Και αν δεν εξιχνιάστηκε καμία, θα είναι το ρεκόρ όλων των εποχών και το παγκόσμιο ρεκόρ. Έχουμε σε πόσο χρονικό διάστημα φυλάρετε αυτές 38? Πάνω κάτω. Όχι. Όχι. Πάντως δεν έχουμε 38 αποχές από τους διαιτητές. Όχι. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι 38 υποθέσεις που μπορεί να είναι δεκαετίας, 20ετίας, δεν έχει σημασία. Ναι. Θα μπορούσαν να ενωθούν. Γιατί για να βγει η Χρυσή Αυγή, πώς το λένε... Εγκληματική οργάνωση, κάνανε ναι, τις δικογραφίες μία σε ένα, πάνω κάτω, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Να ενώσουμε 10 τόσα χρόνια. Ναι, ας ενώσουν και αυτές. Γιατί να μην ενώσουν και οι 38 υποθέσεις. Να γίνει μία έρευνα. Εγώ αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, στα νεότερα χρόνια είναι από τον Μπάκα ξεκίνησε. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει... Ποια ομάδα ήταν πίσω από τον Μπάκα.
εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό που έγινε και φάνηκε καθαρά πόσο αποτελεσματική είναι η ελληνική αστυνομία, είναι ότι μπόρεσε και κατάφερε με πολύ λιγότερες περιπτώσεις να ξιχνιάσει τι, μια τρομοκρατική οργάνωση. Ποια? Και να τους βάλει όλους μέσα. Ποια τρομοκρατική και οργάνωση? Και από όσους κυκλοφορούν εγκληματίες που ουσιαστικά δεν έχουν εξιχνιαστεί όλα αυτά και ταυτόχρονα μπορούν και βρίσκουν άλλους εγκληματίες που δεν είναι καν πολίτες της Ελλάδος και όμως ταυτοποιούνται και βρίσκονται. Φιλάρετε, ποια τρομοκρατική δηλαδή, οργάνωση έκανε η ελληνική αστυνομία? Τρομοκρατική ή εγκληματική, ποια? Γιατί είπες τρομοκρατική οργάνωση. Συνέλαβε. 17 Νοέμβρη πήγαινε. 17 Νοέμβρη. Ναι, σιγά μην συνέλαβε η ελληνική αστυνομία. Αν δεν ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες να έρθει η Ιντερπολ και η CIA για να τους συλλάβουν, ακόμα Χρυσοχοίδη στο Υπουργείο θα ήταν. Μη θεοποιούμε το Χρυσοχοίδη. Εσύ φοράει, πώς λέγονταν, και το αερόστατο. Ναι. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι ότι πραγματικά έχουμε δει ανθρώπους που δεν είναι καν πολίτες αυτής της χώρας μπορούν και τους ταυτοποιούν. Βρίσκουν πού είναι, γιατί μπορεί να, μην, να είναι παντού. Δεν έχουν καν διεύθυνση. Ναι, εύκολο μπορούν, είναι πλέον. Ναι. Τους ταυτοποιούν και τους συλλαμβάνουν. Εδώ 38 υποθέσεις συνελήφθησαν κάποιοι. Και πού είναι αυτοί? Όταν υπάρχει θέληση, πάντα γίνονται. Γεια σου, φιλάρετε. Σε κάποιο αρχείο θα είναι, σε κάνα σιρτάρι μέσα κλειδωμένα. Πάμε στο Viber. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε στο Viber. Είχαμε Viber. Αλό. Αλό, αλό. Και τρεις άλλο, δεν τον ακούμε το φίλο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, είμαστε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Χαίρετε. Χαίρετε. Θοδωρής Ανόβερο, τι κάνετε? Γεια σου, Θοδωρή. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Αλλού ήθελα να πάω, αλλού πηγαίνει ωραία η κουβέντα. Παντός, γενικά το πρόβλημα όχι μόνο της βίας, αλλά το οτιδήποτε γίνεται, λύνεται πολύ εύκολα όταν υπάρχει θέληση από την πολιτεία. Και για εμένα το πρόβλημα δεν είναι να τιμωρείται μια ομάδα. Το πρόβλημα είναι να τιμωρείται αυτός που το κάνει. Δηλαδή αν έρθω εγώ στο Λίμπερο, βγω, ανοίξω το παράθυρο και πετάξω μια πέτρα και σκοτώσω άνθρωπο, δεν πρέπει να κλείσουν το Λίμπερο και να βάλουν μέσα το Ζαγόρα, αλλά πρέπει να κλείσουν εμένα μέσα. Θα πρέπει αυτός που κάνει, ο Μπαχαλάκης, οποιοδήποτε, ο οποίος εκμεταλλεύεται μια ομάδα για να μπει μέσα στο κοινό και να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, θα πρέπει να πάει μέσα, παιδιά. Δίπλα μας νομίζω κανείς δεν θέλει να έχει έναν δολοφόνο ή έναν Μπαχαλάκια. Έτσι. Ναι, απλά τους έχουμε και δεν το ξέρουμε. Ναι, ακριβώς. Και δυστυχώς δηλαδή, δεν το μαθαίνουμε. Κάποιον που πετάει πέτρες, μαχαίρια και τα λοιπά να είναι δίπλα σου, όχι φυσικά. Mm. Οπότε δεν θεωρείται ρουφιανιά, έτσι. Για μένα θα πρέπει το αγγλικό σύστημα να εφαρμοστεί παντού, κάθετα. Οποιοδήποτε κάνει την οποιαδήποτε πράξη, κατευθείαν μέσα. Χωρίς πολλά-πολλά και φυσικά να τους στερείται και η είσοδος πλέον σε αθλητικούς χώρους. Να παρουσιάζεται δηλαδή πριν από κάθε παιχνίδι στην αστυνομία. Έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν λύνεται αλλιώς. Με λόγια, με φανφάρες και με τιμωρίες, χρηματικά πρόστιμα κτλ. Απλά το διαιωνίζουμε. Το βλέπουμε τα τελευταία 50 χρόνια. Αλλιώς θα είχε δοθεί και λύση, έτσι. Ναι, βέβαια. Και φυσικά είναι και η δημοσιογραφία, η οποία δυστυχώς στην Ελλάδα έχετε δει ότι έχει πιάσει πάτο. Φαίνεται από τη στατιστική υπηρεσία που μας έχει κάνει διεθνώς ρεζίλη. Γιατί, παιδιά, μετά την αναγέννηση, η δημοσιογραφία, η πένα, έγινε πιο δυνατή από το σπαθί. Και έγινε γιατί ακριβώς μπορεί να ανεβοκατεβάσει κυβερνήσεις και να ρίξει ο δημοσιογράφος. Και γενικά όποιος φέρει την είδηση πρέπει να τη φέρει σαν τρίτο μάτι. Δεν πρέπει να κοιτάξει κατά το δοκούν του αφεντικού του να την, είτε να την κουκουλώσει είτε να την μασκαρέψει έτσι. Έτσι. Εντάξει, τι να πω. Αυτά είναι τα θέματα της ελληνικής κοινωνίας. Να σε καλά, Θόδωρε. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Φιλιά μου, γεια σας. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με πέτυχες. Καλώς το. Γεια σας. Γεια σου Άκη, γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου τα χαμάτα. Γεια σου τα χαμάτα. Τα γεγονότα μας προλαβαίνουν. Ήθελα να ξεκινήσω πως πέρασε η Γερμανία, φέραμε το διπλό. Πάει αυτό, πάλιωσε, τελείωσε. Πάμε στα σημερινά. Ανακοίνωση η ΕΠΟ, τι έβγαλε ο Μπαλτάκος. Ναι. Ούτε αυτή δεν κατάλαβε τι είπε. Αλήθεια λες. Κυριακή, αναβολή παιχνιδιών. Πίσω από αυτά γίνηκαν κάτι. Να θυμίσω, πριν 12 χρόνια, Ξάνθη Ολυμπιακός 1-0
το κάψανε το φούρνο του Κωνσταντινέα. Δηλαδή τα ψωμιά καήκανε από μόνα τους. Ξέχασε να τα σβήσει κάποιος. Μπράβο, ξέχασε να σβήσει. Τσίλος. Το παιδάκι δοκίμαζε σφυριά στα πόδια. Πάει και αυτό, ξεχάστηκε. Μπίκας. Κάτι έγινε με μια ομάδα. Βραχυκύκλωμα στο σπίτι. Βραχυκύκλωμα το σπίτι, το κάψανε το σπίτι. Δηλαδή κάει και το σπίτι από το χώρο, από τη διασκέδαση. Το κάψανε, λέει. Προχθές κάτι έγινε. Ο Κωνσταντινέας, πώς αυτό, Παπαπέτρου, πώς το λένε, σφύριξε διακοπή. Θυμήθηκε το κύριο Θοδωρίδη που είπε στον παπά του στη Τούμπα, σφύρα να φύγουμε. Καθώς ο Ολυμπιακός πίσω από αυτά τρέμεται ο Ιβάν και ο Βιρίνια. Άκη, σταναχωριέμαι για τον άλλο, για τον Θανάση, που θα περιμένει 4 Γενάρη να τιμωρήσει τον Βιρίνια που χάλασε τη μεταγραφή του Άρη. Εγώ τη χάλασα. Εν τω μεταξύ, εκείνος ο παίκτης δεν έχει ακουμπήσει από τότε πουθενά. Γεια σου, τα χαμάτα. Λοιπόν, πάμε στο Viber. Πριν πάμε, να θυμίσω ότι στο Let It Be ξέρεις και ότι θα βρεις κάθε μέρα κάτι νέο να σε περιμένει. Αυτή τη φορά σε περιμένει νέο κατάστημα Let It Be Νίκης με Βενιζέλου και φέρνει μαζί του τις πιο απολαυστικές γεύσεις για όλους. Έλα στο νέο κατάστημα Let It Be και απόλαυσε ό,τι θέλεις μεσημέρι, βράδυ και πρωί. Το μεσημέρι στο Let It Be όλα πάνε με όλα. Ας πούμε ότι θέλεις κοτόπουλο αλλά δεν θέλεις να το συνοδεύσεις με το κλασικό ριζάκι, το Let It Be στα έχει όλα. Επίλεξε πατάτες φούρνου ή πατάτες τηγανιτές. Τρέχουν τα σάλια μου τώρα, γι' αυτό το κολλάω. Και αν πάλι δεν τις θέλεις με το κοτόπουλο σου, σου έχει και λαχανικά ατμού, σου έχει και κουσκούς. Είπαμε εδώ, όλα πάνε με όλα. Καταστήματα Let It Be στη Δωδεκανήσου, στην Κούσκουρα και Νίκης με Βενιζέλου. Πάμε στο Βάιντερ. Διέπρεψε ο Σλούκας πάλι χθες με τον Εξάστερο. Ναι, καλά τα πήγε. Πάντα τέτοια. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους συμπολίτες. Γεια σου Κώστα, γεια σου Άκη. Γεια σου. Καλώς τον. Γεια σου Βαγγέλη. Λοιπόν, είπε μια κουβέντα ο Άκης. Αυτό καλύπτει τα πάντα όσον αφορά την Ελλάδα σαν κράτος, σαν λειτουργία. Υποκρισία. Είναι ένα κράτος υποκρισίας στα πάντα. Και συμπεριλαμβάνει όλα όσα λέγονται από εσάς τους δύο και από αυτά που λέει και ο κόσμος. Εγώ συμφωνώ με τον Μπετόβεν για την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Είναι μια ανακοίνωση να είχαμε να λέγαμε. Άσε που δεν θα γίνει τίποτα, θα ξεχαστεί και αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ θα ήθελα τον ΠΑΟΚ, ναι, είμαστε σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια των Ελλήνων διαιτητών, είμαστε υπέρμαχοι, αλλά άμα δεν καταθέσει αυτά που γνωρίζει με στοιχεία. Μια τρύπα στο νερό. Έλληνας διευθυντής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μια τρύπα στο νερό θα είναι. Είμαι μαζί. Οπα. Ναι, μια τρύπα στο νερό θα είναι, ρε παιδί μου. Αλλά είμαστε σύμμαχοι, είμαστε υπέρμαχοι. Αλλά άμα δεν δουν οι καταγγελίες στο φως της αλήθειας με ονόματα, με στοιχεία, με, ο ΠΑΟΚ θα είναι εχθρός σας. Δεν θα σφυρίξει Έλληνας διευθυντής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι, μεν μαζί σας. Αυτό το λες εσύ, όχι ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα έπρεπε να πει. Ναι, αυτό το λες εσύ, δεν το λέει ο ΠΑΟΚ. Που θα έπρεπε να το πει ίσως. Ναι, γιατί ναι. Κυνηγάμε την ουρά μας, ρε παιδί μου. Εγώ έχω γίνει 48 χρονών, ο Άκης έχει γίνει 52. Εσύ μεγαλώνεις, τα ζούμε, τα ξαναζούμε, τα ξαναζούμε. Και δεν αλλάζει και τίποτα. Έτσι είναι. Όπως δεν αλλάζει η ΕΠΟ, δεν αλλάζει η νοοτροπία, δεν αλλάζει η τοξικότητα, η αντιπαλότητα, η εχθρότητα. Οι συγκυρίες τώρα ξαφνικά αυτή την αγωνιστική ευνοούνται κάποιες ομάδες τυχερές, σε εισαγωγικά. Τίποτα, παροδία σχέτη. Για τον κόσμο που έλεγες Κώστα, ναι. Ρε φίλε, πραγματικά άμα βάλουμε, αναλογιστούμε το μέγεθος και τον όγκο του λαού του ΠΑΟΚ, του κόσμου του ΠΑΟΚ, φίλε, είμαστε πραγματικά η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη με τέτοια ελάχιστη προσέλευση στο γήπεδο. Είμαστε η μοναδική ομάδα που επηρεαζόμαστε από αργίες, από Χριστούγεννα, από Πάσχα, από τη Χαλκιδική, από τον καιρό, από τα διαζύγια, από την παντόφλα, από το baby sitting, από την ανεργία. Φτωχός κόσμος, κρίση, φτωχός κόσμος, Βαγγέλη. Φτωχός, φτωχολογιά, ωραία. Εργατιά. Δεν πρέπει λίγο να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να το αποδεχτούμε. Γιατί όταν μιλάμε για θέμα γηπέδου, χωρητικότητας, όλοι λένε κάτι 40, 50, 60 μαρακανά, 100.000. Πόσα πηγαίνουν. Εντάξει, να σου πω κάτι. Βοηθάει, Βαγγέλη. Αν ήμουν σύμβολο του Σαββίδη, πριν βάλει στα σκαριά το γήπεδο, θα του έλεγα: Ιβάν, κάνε δύο παιχνίδια με Λαμία με Πανατολικό, ελεύθερη είσοδο.
Όχι γενική, ελεύθερη. Να δούμε, θα γεμίσει. Εγώ πιστεύω ούτε με ελεύθερη είσοδο θα γεμίσει η Τούμπα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η νοοτροπία. Έχει αλλάξει, είναι λίγο τη selfie, να βγάλουμε το story, να βάψουμε τον ήχη, να πάμε. Είναι και έτσι. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, Βαγγέλη. Βαγγέλη. Φταίει και το γήπεδο, το ίδιο όμως. Δηλαδή, όπως λες, άμα γίνει ένα καινούργιο γήπεδο 30-40 χιλιάδων θέσεων, θα είναι πόλος έλξης και το γήπεδο. Ιδίως αν το εκμεταλλευτείς. Δηλαδή, να έχει τα καφέ, να έχει τα μαγαζιά, να έχει. Για δύο χρόνια, όταν θα μεγαλώσει όμως ο σύλλογος και λόγω γήπεδου, όπως έχει μεγαλώσει η ΑΕΚ. Έξω από το γήπεδο θα έχει. Εντός γηπέδου, πόσο θα κρατήσει αυτή η λάμψη του γηπέδου να βγάλουμε όλη μια selfie. Όσο μεγαλώνει. Θα βάζουμε αφίσες. Όχι. Όσο μεγαλώνει η ομάδα και λόγω γηπέδου, που θα μεγαλώσει η ομάδα λόγω γηπέδου, θα γεμίζει και πιο εύκολα. Ό,τι γίνεται στην ΑΕΚ, σου λέω. Εδώ λέγαμε, άμα έρθει ένας επενδυτής του ΠΑΟΚ, πραγματικός επενδυτής, και ρίξει λεφτά και αυτά εδώ πέρα, ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο, θα αγκαλιάσει την ομάδα. Ήρθε ο Βασαβίδης, είναι 12 χρόνια ο άνθρωπος, γερός να είναι για πάντα στον ΠΑΟΚ. Δύσκολα 12 χρόνια. Δύσκολα, εντάξει. Ο Ζαγοράκης χωρίς μία περισσότερο κόσμο είχε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Ζαγοράκης πότε ήταν, πριν το 10 ήταν. Γιατί δεν είχαμε κρίση, δεν είχαμε μνημόνια, δεν είχαμε κορονοϊούς. Όχι, είναι μεγάλη. Έχει διαφορά η τριετία του Ζαγοράκη. Εκεί πραγματικά. Η ΠΑΕ δεν είχε μαντήλι να κλάψει. Αν δεν ήταν ο κόσμος, θα ήμασταν γάμα εθνική. Έτσι είναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Και εγώ το πιστεύω. Εκεί σώσαμε. Εκεί βάλαμε πλάτη και σώσαμε. Μόλις ήρθε ο επενδυτής, ο καθένας. Επαναπαυτήκαμε. Γιατί λέμε τώρα, έχουμε το Σαββίδι. Ναι. Θα κάνει αύξηση με το οικικού κεφαλαίου. Θα πληρώσει τα 22 εκατομμύρια ζημιές. Μετά μια άλλη διαχρονική δικαιολογία ήταν που ο κόσμος δεν πάει στο γήπεδο, δεν είχε ομάδα τίτλους. Ήρθαν εκεί οι τίτλοι. Τώρα κορεστήκαμε στους τίτλους. Κλεμμένο πρωτάθλημα. Θα πει κάποιος. Τώρα πάει και αυτό. Μείναμε. Το γήπεδο είναι παλιό. Θα γίνει και το νέο γήπεδο και πάλι δεν θα είναι το γεμάτο το γήπεδο. Εγώ διαφωνώ με τη μεγάλη χωρητικότητα. Μεγάλη είναι σχετικό τώρα, εντάξει. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι χαζή που έκανε το Καραϊσκάκης. Για πόσο η χωρητικότητα, λες Βαγγέλη? 35. Μαξ. Μαξ. 35. Ναι. Έχω αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί ασχολούμαι με τα στατιστικά. Να σου πω κάτι, Κώστα. Από το 59-60 μέχρι τώρα που μιλάμε και στα τρία πρωταθλήματα, δεν σου μιλάω για την μπαλάρα που παίζαμε δεκαετία του 70, σου λέω το πρωτάθλημα του 76, το 85 και το πρωτάθλημα που πήραμε. Ναι. Τους τίτλους, πρωταθλητές. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ξεπεράσει τα 20.000 εισιτήρια μέσω ώρα αγώνα στις χρονιές που πήραν πρωταθλήματα. Ναι. Και άμα βρεθούμε, θα σου δείξω όλα τα εισιτήρια από το πρωτάθλημα. Όχι, το πιστεύω, το πιστεύω αυτό που λες. Μπορεί να είχαμε 40, 45 και αυτά εδώ πέρα και στα άλλα τα μάτς. Είχαμε 15.000, 20.000 και δεν είχε τηλεόραση. Ναι. Βέβαια, η τηλεόραση πέρασε πάλι τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ενώ όλη η Ευρώπη παίζει με γεμάτα γήπεδα. Καλά, εντάξει. Στην Ευρώπη, παίζουν και τρίτη κατηγορία με γεμάτα γήπεδα. Γιατί έχουν γηπεδάρες όμως την τρίτη κατηγορία. Δεν έχουν αγριόχορτα και τσουκνίδες και τουαλέτες σπασμένες. Δηλαδή, εμείς να σου πω κάτι. Πώς θα πάει μια οικογένεια σε ένα γήπεδο, ρε Βαγγέλη, όμως? Μια οικογένεια, πώς θα πάει σε ένα γήπεδο? Όλοι οικογενειάρχες είναι, ρε Κώστα. Δηλαδή, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι όλοι οικογενειάρχες. Ναι, απορρίπτουμε όμως έτσι. Ελεύθερους δεν έχει, μποέμ δεν έχει. Έχει, ρε παιδί μου, αλλά. Δεν έχει. Γιατί να μην πάνε και χίλιες οικογένειες που ξέρω εγώ έχουν τρία μέλη κάθε μία, να 3.000 εισιτήρια παραπάνω, 4.000. Να πάνε, αλλά όποτε γίνεται θέμα σε αυτό το πράγμα το συγκεκριμένο, Κώστα, πάντα βάζουμε τις αντίξωες συνθήκες. Θα βγουν οι άνθρωποι την επαρχία, λες και μιλάμε, η επαρχία να έρθει στην Τούμπα. Μιλάμε για μια πόλη άνω του 1 εκατομμυρίου πληθυσμού, ναι. με 60% που αξίζει, θα σα πω εγώ, γύρω-γύρω. Δηλαδή μιλάμε. Κόψε κάτι, γιατί ο Άκης έβγαλε σπηριά τώρα. Αντιφάσκουν τα λεγόμενά σου, άρα η πόλη είναι ανάποδα. Μόνο η επαρχία είναι πάω. Λοιπόν, κλείσε, Βαγγέλη, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Θα πούμε και εγώ αύριο. Θεωρώ ότι 40 πρέπει να είναι του ΠΑΟΚ. 35 με 40. 40, 40. Δύο ρόφων. Ούτε ναι. Στα μικρά παιχνίδια. Να κλείνει το πάνω. Κλείνει το πάνω, 20.000 κάτω, έχει έδρα. Στα μεγάλα παιχνίδια Ευρώπη, ντέρμπι τον Ατάλλο, 40 και είσαι καλυμμένο. Διάλειμμα, επιστρέφουμε με Βασίλη Σαμπράκο. Σα θυμίζω ότι έχετε 25 λεπτάκια ακόμα να διεκδικήσετε τα δύο εισιτήρια για το ΠΑΟ Κελσίνγκη. Προλάβετε. Στείλτε τώρα μήνυμα. Για τη φιέστα, για τη γιορτή του κόσμου του ΠΑΟ και τη ομάδο, την αποθέωση. Και του προπονητή του. Για την ευρωπαϊκή και όχι μόνο πορεία του. Αλφα αλφα, το είπα καλά. Εννοείται. Αλφα αλφα κενό, τη λέξη λίμπερο και το ονοματεπώνυμό σας. Τρέξτε τώρα στο κινητό σας, έχετε 25 λεπτάκια. Τον οποίο αναζητούσαν χθες το Λούτον. Πάμε. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο για τους συμπολίτες.
Άκης Φαρμάκης, Κώστας Παπαδομολάκης πίσω από το μικρόφωνο. Σας θυμίζω για προτελευταία φορά ότι μπορείτε να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ελσίνκι την 5η 14 Δεκεμβρίου στις 8 παρατέταρτο για την γιορτή, για την φιέστα του Δικεφάλου με τον κόσμο μαζί στο γήπεδο της Τούμπας. Γράφετε ΑΑ, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη Λίμπερο, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54222. Σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Χωρίς κλήρωση όμως και χωρίς καθυστέρηση υποδεχόμαστε το Βασίλη Σαμπράκο. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Επειδή μοιάζει με εθνική γιορτή, βεβαιώνομαι ότι δεν έχουμε κανένα Νίκο στο στούντιο για να πω χρόνια πολλά, οπότε πάω παρακάτω. Έτσι, έτσι. Κατά τα άλλα λέω, σε σχέση με την κλήρωση που κάνετε, θα έχετε αιτήματα για ρουσφέτια, δεν γίνεται. Είμαι βέβαιος ότι... Εκατοντάδες. Ναι, όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ θέλουν να ρίξουν το μάτσο. Και πριν, με τον τελευταίο ακροατή που μιλήσαμε, Βασίλη, πριν το ημίωρο, συζητούσαμε για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν γεμίζει το γήπεδο ακόμα και τη χρονιά που πήρε το ντάμπλ. Κάνουμε συζήτηση για το νέο γήπεδο, πόσο χωρητικότητα πρέπει να έχει. Είναι όμως κάτι τέτοια παιχνίδια που και 50.000 να είχε χωρητικότητα το γήπεδο θα γέμιζε. Είναι ακόμα μια επιβεβαίωση του, πώς να πω, του DNA μας, γιατί οι Έλληνες είμαστε πανηγυρίδες. Δηλαδή, έτσι. Το πανηγύρι όλοι θέλουν να λαμβάνουν μέρος. Όταν δεν έχει πανηγύρι και αν και ο αντίπαλος δεν είναι και πολύ ελκυστικός, εμπορικός, ξέρεις όλα αυτά, ναι, αυτό είναι που συμβαίνει. Εντάξει, η μισή αλήθεια, Βασίλη μου, γιατί τώρα η ΑΕΚ και τα επόμενα τρία χρόνια να μην πάρει κάποιο στόχο, πρωτάθλημα ή κύπελλο, λόγω Αγίας Σοφιάς, πιστεύω ότι θα κάνει sold out. Είναι και το καινούριο γήπεδο που προσελκύει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η πορεία. Σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι. Το ίδιο το είχαμε ζήσει και με το Καραϊσκάκι. Για πολλά χρόνια ήταν πολύ δύσκολο για κάποιον να βρει εισιτήριο. Όμως, ξέρεις, αν περάσει λίγο η καινουργίλα, φύγει λίγο αυτό, μετά πάλι στο μακροπρόθεσμα, νομίζω ότι ο κόσμος πάλι γίνεται πανηγυρτζής. Αυτή είναι η νοοτροπία μας, ναι. Θέλει να είναι εκεί που νιώθει ότι θα περάσει καλά ενδιαφέρον όλων. Και θα περάσει και όχι καλά. Όχι μόνο. Έχει μέσα, ναι, να περάσει καλά, να έχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη εκκίνηση ότι θα περάσει καλά. Να, καλή ώρα, ας πούμε. Mm-hmm. Ποιος ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα στο μάτι με την Ενθήκη. Όλοι για το πανηγύρι θα πάνε. Mm-hmm. Είναι εξασφαλισμένο αυτό ότι υπάρχει πανηγύρι. Και επίσης είμαστε πάρα πολύ του Θεέ Αθήνε, τη selfie, δηλαδή του ήμουν εκεί. Το να καμαρώσω μέσα από το Instagram μου ότι εγώ είμαι εκεί που θα ήθελαν όλοι να είναι. Αυτό δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο, να νιώθεις ότι βρίσκεσαι εκεί που θα ήθελαν όλοι να βρίσκονται. Οπότε δεν λειτουργεί, δυστυχώς. Θα ήθελα πολύ να είναι διαφορετικά εδώ, αλλά δεν είναι. Εμείς έτσι... κατά πλειοψηφία έτσι το βιώνουμε τη σχέση μας με τα αθλητικά θεάματα, όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, το ίδιο ισχύει και για τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Εγώ καμιά φορά αφήνοντας την άκρη τις μεγάλες ομάδες, πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια επαρχιακή ομάδα όταν προσπαθεί, ας πούμε, να βρεθεί στη μεγάλη κατηγορία να μαζεύει, ξέρω εγώ, 3-4-5 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο και όταν φτάνει στην πρώτη κατηγορία να εμφανίζει 300-400-500 και μετά όταν πέφτει πάλι και κάνει το ίδιο, πάλι να πηγαίνουν περισσότεροι. Και αυτό συμβαίνει επειδή στη μικρότερη κατηγορία κάνει πρωταθλητισμό, άρα κάνει νίκες, άρα γίνεται λίγο μόδα στην πόλη, ενώ όταν βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία, επειδή μάλλον τρώει ξύλο, δηλαδή χάνει, δεν μιλούν πολύ στην πόλη για την ομάδα και για το πώς πηγαίνει, δεν είναι αγαπημένο θέμα συζήτησης, οπότε πάλι μειώνεται το ενδιαφέρον. Σωστό, το έχουμε δει σε πολλές ομάδες αυτό, επαρχιακές κυρίως. Να υπάρχει χαμός, ιδίως τελευταίες αγωνιστικές, που ανεβαίνουμε γιορτή, εκείνο το άλλο, και μετά στη μεγάλη κατηγορία, μετά την 5η, 10η αγωνιστική που έχει μία νίκη ομάδα και 8 ήττες, 200 εισιτήρια. Αυτό, ναι. Είναι πώς είναι η άκλη, εμείς είμαστε το ακριβώς αντίθετο. Α, μπράβο. Πάνω σε αυτό. Καλά, σε πολλά πράγματα είμαστε διαφορετικοί από τους Άγγλους, ιδίως στο ποδόσφαιρο. Σωστά, θες να πιάσουμε τους διαιτητές. Να τους πιάσουμε, Βασίλη, να τους πιάσουμε, Βασίλη. Οι οποίοι Άγγλοι χθες στο Λούτον παρακαλούσαν να είχαν Ρασβάν προπονητή, έτσι. 96 και 20 μπήκε τον γκολ. 6 λεπτά έδωσε καθυστέρηση. Εντάξει, το τράβηξε όσο δεν τράβαγε. Ναι. Δεν είδα, για να μπορώ να έχω άποψη σε σχέση με το αν έκανε καλά ή δεν έκανε καλά.
και τη χρόνη χάνονται. Αλλά ναι, όταν το βλέπεις, πότε έβαλε τον γκολ η Άρσεναλ, λες, όπα ρε φίλε, δηλαδή μέχρι πότε θα παίζαν. Ναι. Πάνε να τη δώσουν το μπουστάρισμα, αλλά δεν μπορούν. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάνε να την κρατήσουν να υπάρχει ενδιαφέρον με έναν ακόμα με έναν περισσότερο διεκδικητή. Κοιτάξτε, ένα κομμάτι της κουβέντας είναι το πόσο εγώ διασκεδάζω, είναι μέρος της προσωπικής μου ευχαρίστησης η πορεία της Arsenal λόγω του Μιχάλη Τσόχου. Δηλαδή είναι το αγαπημένο μου τόπι για να το πειράζω. Είτε πηγαίνει καλά είτε πηγαίνει. Το στίχημα με το Τσουλού έχει να κάνει, όχι με την Πρέμιερ. Σωστά. Και θέλω να πηγαίνει καλά στην Πρέμιερ Λίγκ, να είναι ψηλά το φρόνημα ώστε να μπορεί να έχει αυτή την άβρα και στο Champions League. Άρα το ενδιαφέρον μου είναι αυτό, αλλά έξω από αυτό. Θα πω ότι η Premier League την τελευταία διετία, τριετία, εμένα δεν με προκαλεί το ίδιο, επειδή δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός στην κορυφή, επειδή η City μοιάζει να παίζει με τον εαυτό της. Δηλαδή κάθε φορά που κάνουμε κουβέντα για την Premier League τα τελευταία χρόνια, η κουβέντα είναι εκείνη η ίδια, η City έχει ανανεωθεί τόσο που να έχει φατιστάρει και η φλόγα, γιατί αν βεβαιωνόμαστε γι' αυτό ότι έχει, σταματάμε την κουβέντα σχετικά με το αν μπορεί κάποιος να την απειλήσει για να της πάρει το πρωτάθλημα. Θα ήθελα πολύ να κρατήσει περισσότερο φέτος η Arsenal συγκριτικό. Όχι ότι πέρσι δεν κράτησε, αλλά δεν θυμάμαι να είπα κάποια στιγμή ρελές να της το πάρει. Μακάρι να συμβεί αυτό φέτος. Και δείτε, όμως χωρίς να το λέω σχετικά με την Arsenal, ας ήταν όποια ή ας είναι όποια είναι. Ας τα κάνει όλα καλά ή τότε να είμαι από εδώ και μπρος, να κάνει μια ακόμα πιο αδιανόητη κούρσα από αυτή. Κάτσε να κάνει τον Τεμαράζη Τσέλσι Βασίλειο, να σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Εντάξει. Όλες τις μεγάλες ομάδες είπατε. Την πρωταθλήτρια δεν είπατε ακόμα. Του Μαΐου. Για πες τι. Η Λίβερπουλ, ρε φίλε. Δεν έχει Τσούλου φέτος. Μεγάλο συν. Ενώ η City από ένα σημείο και μετά θα έχει. Και τώρα είναι ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς διαφορά, γιατί μετά το Γενάρη επανέρχεται ο Ντεμπρόινε. Εκεί πέρα θα έχουμε θέμα. Και εντάξει, έχουμε το momentum αυτή τη στιγμή. Και τώρα το μετά το Γενάρη, εγώ τον βλέπω καλό Μάρτιο το De Bruyne. Εκτός και αν εκείνος κάνει τίποτα μαγικά και εμφανιστεί τον Γενάρη. Ακόμα καλύτερα. Τι είναι, Μάνου Γκαρθία είναι. Είναι πολύ καιρό έξω, δεν είναι τόσο απλό όλο αυτό. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα είναι ο χρόνος. Είδα, άκουσα τον Γκουαρδιόλα που λέει ότι αν λέει ο De Bruyne ότι το Γενάρη θα είναι καλά, θα είναι καλά. Ο οποίος αυτό που έλεγε στις προάλλες κίνητρο, πάλι διαβάζω, τους έδωσε κίνητρο. Λέει πάμε να κάνουμε το ρεκόρ, να περάσουμε το ρεκόρ της United, να κάνουμε 4 σερί. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Πάρε φίλε δηλαδή. Διαβάζα μια δήλωση του Νίκολα Σοταμπέντη που έλεγε ότι μετά από την κατάξυση του παγκοσμίου κυπέλλου από την Αργεντινή, ένα από τα πρώτα του τηλεφωνήματα ήταν ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος τον πήρε να το ρωτήσει, ρε φίλε, πώς την παλέψατε εκεί που είστε μπροστά και μετά σας σοβαρίζουν εσείς, πώς πιστεύετε ότι θα νικήσετε. Δηλαδή, την ερώτηση που θα έκανα εγώ στον Οταμέντη, γιατί δεν το, πώς να το πω, δεν είναι δεύτερη φύση μου το πώς να καταφέρνω να δίνω στους ποδοσφαιριστές μου την νοοτροπία και την ψυχολογία για να ισιώνουν ένα παιχνίδι που στραβώνει. Αυτός που είναι Μίδας είχε την ανησυχία να μάθει πώς το κάναν αυτοί. Δηλαδή μήπως υπάρχει κάτι που δεν έχει σκεφτεί σε σχέση με το πώς να βοηθάει τους ποδοσφαιριστές του και στο νοητικό και στο ψυχολογικό κομμάτι. Ναι, αυτός είναι. Και όσο το επιθυμεί, γιατί δεν ξέρεις ποτέ με αυτόν πώς θα του τη βαρέσει, το λέω γιατί η ιστορία λέει, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από την Μπαρσελόνα ή ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισε να φύγει από την Μπάγερν ή τα διαλύματα που έκανε, ειδικά το διάλειμμα που έκανε από την Μπαρσελόνα προς την Μπάγερν. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γι' αυτόν ότι του χρόνου θα είναι εκεί. Ναι, έχει κάνει συμβόλαιο, περνάει υπέροχα, εκεί θέλει να ζει, μπλα μπλα μπλα. Περισσότερο με τον ψυχισμό του πρέπει να έχει να κάνει με αυτό το παιδί, ναι. Ναι, είναι η πολύ ιδιαίτερη καλά. Περίπτωση. Ναι. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά εγώ πολλές φορές λέω ότι όλο αυτό που ζει, επειδή δεν είναι πολύ μακριά από το normal η ρουτίνα του, έχει και πάρα πολύ μεγάλη φθορά. Άρα πολύ φυσιολογικό εμένα θα μου φάνει κάποια στιγμή, ανθρώπινο εννοώ, να εμφανιστεί μια μέρα και να πει παιδιά, έχω αδειάσει, δεν έχω κουράγιο να περπατήσω, αφήστε με ήσυχο για, μέχρι να νιώσω ξανά ότι έχω το κουράγιο να του τραβάω όλο αυτό. Γιατί κάποιος θα πει μια χαρά περνάει, ο μάγκας βγάζει ένα σκασμό λεφτά κτλ, κτλ. Ναι, αλλά αυτά τα ζητήματα τα έχει λύσει ο Γκουαρδιόλα, οπότε δεν είναι τα κίνητρα του.
δεν είναι τόσο ισχυρά αυτά τα κίνητρα για να τον σηκώνουν από το κρεβάτι ενώ έχει κοιμηθεί τρεις ώρες, γιατί έμεινε άυπνος επειδή σκεφτόταν μια τακτική τροποποίηση, επειδή στην προπόνηση είδε ένα άγγιγμα στην μπάλα που έκανε ο Φόντεν και σκέφτηκε ότι αν τον βάζω σε εκείνο το χώρο να κάνει αυτό το άγγιγμα μπορεί να παίζω αλλιώς και να αλλάξω και το σύστημα και μήπως θα τον κάνω τερματοφύλακα επειδή έχει καλή μακρινή μεταβίβαση. Δεν είναι καμένος ο τύπος, δεν είναι κανονικός. Τρελός επιστήμονας. Επιπέπε η ομάδα σου έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι είσαι Μπάγερ. Ναι, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά στα κρίσιμα δεν ήταν καλά. Δηλαδή όταν έφτανε στις επόμενες πίστες του Champions League δεν σου έδινε την αυτοπεποίθηση ότι ξέρει να δείξει το δρόμο σε αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών για να τα καταφέρει. Είχε κάνει και... Μήπως έφταιγε και το γκρουπ των ποδοσφαιριστών όμως, ποιοτικά. Εννοείται, εννοείται, όπως φταίει και η φύση της Bayern που είναι FC Hollywood κανονική, δηλαδή όλα τα ζει στο άκρο και ο πάγκος της δεν είναι ηλεκτρικός, έχει όλο αυτό το κοκλάβιο των σοφών γερόντων που ήταν μεγάλοι ποδοσφαιριστές και δεν είναι μόνο ότι έχουν άποψη, θέλουν και να την επιβάλλουν και δεν αφήνουν και κανένα προπονητή να ψηλώνει και να φτάνει στο δικό τους ανάστημα, και ήταν αυτός και άτυχος όμως γιατί αντικατέστησε τον προπονητή του Τρέμπλ. Τους κάσε εκεί, αυτό ναι, ξεκίνησε στραβά. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, δεν την έχει παραδεχτεί ποτέ αυτός, ο Γκουαρδιόλα εννοώ, αλλά η αρχή της δεν ήταν αποτυχημένο το περασμά του, ίσα ίσα. Απλώς δεν διακρίθηκε στο Champions League, ναι εντάξει, αυτό, ναι. Τα πήρε όλα στη Γερμανία. Εντάξει, στη Γερμανία ναι, και να του βάλει πατάτες να βάλει στον πάγκο, θα το πάρει η Bayern λογικά. Όχι, όχι, περίμενε. Το περίμενε, Κώστα. Το έπαιρνε με στυλ. Δηλαδή η Bayern έπαιζε ελκυστικό ποδόσφαιρο, πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ήταν πολύ όμορφη στο μάτι. Ήταν εκείνο τον καιρό το επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου λόγω του Guardiola. Όλοι έβλεπαν τα παιχνίδια της Bayern. Εγώ δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω ζήσει προηγούμενη εποχή. Βέβαια, τώρα άμα μου μιλήσει κάποιος για τα AIDS, ήμουν ένα μικρό παιδί και δεν μπορώ να κάνω τέτοιες συγκρίσεις. Ναι. Αλλά στην νεότερη ιστορία δεν θυμάμαι ποτέ την Bayern πιο δημοφιλή από όσο ήταν στο καιρό που είχε τον Guardiola στον πάγκο της. Ακόμη δηλαδή και το τρέμπλε έκανε και δεν ήταν, δεν ένιωθες ότι είναι τόσο δημοφιλής. Βέβαια με τον Φλίκ ήταν άτυχη γιατί τα έκανε παπάδες στον καιρό του COVID που δεν μπορούσες να το δεις το πόσο τι συναισθήματα δημιουργεί γενικά, όχι μόνο στους δικούς της οπαδούς αλλά και στους οπαδούς των αντιπάλων ομάδων. Παρ' όλα αυτά λέει ότι όσο δημοφιλής έγινε τότε, στον καιρό που είχε τον Γκουαρδιόλα, δεν ξανά έγινε ποτέ η Bayern. Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο ότι έπαιρνε το πρωτάθλημα που όπως λες μπορεί να το πάρει και με το λεμονί. Ναι. με γυμναστή μπορεί να το πάρει η Bayern. Ναι, αλήθεια. Να, πέρσι ας πούμε δεν έπρεπε να το πάρει και Της το έδωσε, ναι, γιατί έπρεπε να το πάρει τελικά. Η Leverkusen θα της το δώσει φέτος, που είναι ασταμάτητη. Εύχομαι όχι. Τι εννοώ, εύχομαι αυτό να συνεχίζεται μέχρι το τέλος. Πέρα από όλα τα άλλα το εύχομαι και για ιδιωτελείς λόγους εντός εισαγωγικών, γιατί για τον Τσάβι Αλόνσο που τον λάτρευα ως ποδοσφαιριστή, έλεγα προτού ακόμη σταματήσει το ποδόσφαιρο, άλλωστε δεν ήταν κάτι κρυφό. Εκείνος ο ίδιος έλεγε ότι για παράδειγμα η επιλογή του να φύγει από τη Ρεάλ να πάει ας πούμε στην Bayern ήταν το κίνητρό του ήταν να δουλέψει με τον Γκουαρδιόλα γιατί προετοίμαζε τον εαυτό του για την προπονητική από εκείνα τα χρόνια και ήθελε να έχει τις επιρροές από τους μεγαλύτερους προπονητές και το κατόρθωσε, άρα μας το έλεγε ότι θα γίνει προπονητής, άρα δεν είναι ότι έκανα και μια φοβερή ανακάλυψη, όμως επειδή κι άλλους έχω ακούσει ποδοσφαιριστές στο τελευταίο διάστημα της καριέρας τους να μιλούν για την επιθυμία τους να γίνουν προπονητές, δεν προέβλεπα για όλους ότι θα γίνουν του κορυφαίου επίπεδου. Γι' αυτόν το έλεγα από τον καιρό που τον έβλεπα να παίζει. Το έλεγα και για τον Τσάβη και λίγο τώρα έχω αρχίσει και αμφιβάλλω. Αλλά το έλεγα όμως και για τον Τσάβη Αλόνσο και γι' αυτό λέω ότι θέλω να τον δω να πηγαίνει καλά. Όπως ήθελα πολύ, είμαι από αυτή την πλευρά εγώ, όταν ένας ποδοσφαιριστής μου, όταν κάποιος μου έχει χαρίσει με πολύ καλά συναισθήματα όταν ήταν ποδοσφαιριστής, θέλω να συμβεί το ίδιο και όταν γίνει προπονητής. Δηλαδή το ίδιο ήθελα και για τον Ζιντάν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αφέβαλα πάρα πολύ για εκείνο. Για την ακρίβεια είχα επηρεαστεί τόσο πολύ από Ισπανούς συναδέλφους μου που τον είχαν ζήσει στο κομμάτι της προσωπικότητάς του, στον καιρό που έπαιζε ποδόσφαιρο στη Ρεάλ,
οι οποίοι έσχιζαν τα ρούχα τους ότι δεν μπορεί να γίνει προπονητής. Όχι μόνο έσχιζαν τα ρούχα τους, αλλά και στις ημέρες της ανακοίνωσης της πρόσληψής του από τη Ρεάλ για πρώτη φορά έβγαιναν να εκφραστούν και να πούν ευγενικά μεν, αλλά να πούν ότι δεν μπορεί να γίνει προπονητής επειδή δεν μπορεί να... δεν έχει αυτό το κομμάτι της ηγεσίας, μπορεί να μπορούσε να ηγείται μέσα στο τερέν με τα πόδια του, αλλά ότι δεν θα μπορούσε να ηγηθεί με τα λόγια του. Και η ιστορία μας απέδειξε ότι όχι απλώς μια χαρά μπορούσε, ότι παραμπορούσε. Σαν προπονητής ή σαν coach, Παύλα, πώς λεγότανε τον ταβερνιάρη που είχε Ρεάλ, Ντεμπόσκε, ψυχολόγος έτσι. Γιατί πήρε μια ομάδα. Έτσι δεν το λέγανε τότε τον Ντεμπόσκε. Για καντίνα. Που τους ανέβασε την ψυχολογία των Ατάλων. Γιατί σαν προπονητή, τη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ δεν μας τα είπε καλά ο Ζινεντίν. Κοίτα. Να στρώσει μια ομάδα μόνος του δηλαδή, να φτιάξει, να δημιουργήσει. Ναι, δεν είναι πολύ απλό, αλλά δεν είναι ότι το ένα αναιρεί το άλλο. Δηλαδή το ότι έκανε καλή δουλειά την πρώτη φορά δεν είναι μια εγγύηση ότι θα κάνει και την επόμενη. Εγώ αυτό πάντα το λέω όχι μόνο για τους προπονητές, για όλους τους επαγγελματίες, ότι όταν έχουν μια καλή περίοδο πίσω τους, μια περίοδο κάποιων ετών, μπορεί να δημιουργούν μια φήμη, δικαιολογημένα μια φήμη, ότι είναι πολύ καλή και πολύ αποτελεσματική. Αυτό δεν τους κάνει και αύριο αποτελεσματικούς. Και πολύ συχνά αλλάζεις κάτι, κάνεις μια τροποποίηση στον τρόπο που δουλεύεις και αυτή σε παίρνει μαζί και σε πηγαίνει στα τάρταρα. Ή δεν στέκεσαι τυχερός, έρχεται μια αποτυχία, δεν είσαι μαθημένος να την διαχειρίζεις την αποτυχία και όλο αυτό σε βάζει σε έναν άλλο δρόμο που δεν είναι πιο σκοτεινός από τον δρόμο το λαμπερό με τις νίκες, τους τίτλους κτλ. Άρα το ότι κάποιος είναι ικανός για μια περίοδο δεν σημαίνει ότι θα είναι αποτελεσματικός για πάντα. Έχω δει πολλούς προπονητές που τους θεωρούσαμε και μεγάλους. Ακόμη και στην Ελλάδα μου έχει συμβεί αυτό. Το κορυφαίο παράδειγμα στο δικό μου κεφάλι είναι ο Ντουσαμπάγεβιτς, που τον παρακολουθούσα στην ακμή του και μετά άρχισα να τον παρακολουθώ στην παρακμή του. Η παρακμή του άρχισε από τον Άρη προφανώς. Σηκώθηκα όρθιος μόλις είπες το όνομα. Ναι, ρε, εκείνο το κύπελλο δεν χάνεται. Δεν χάνεται, Βασίλη, εκείνο το κύπελλο. Από κάποιον σεγκούρα, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Γενικά ήταν μια μακρά περίοδο παρακμής με όρους προπονητικής για τον Μπάγεβιτς. Όντως. Κειμενόμενη. Δηλαδή με το παρακμή δεν λέω ότι τα κάνει όλα λάθος, προς Θεού. Ναι. Λέω ότι δεν είχε την ακμή. Δεν είχε τα χρόνια στα οποία ό,τι έκανε έπιανε. Με συνέπεια να παίρνει τον ένα τίτλο πίσω από τον άλλο, να παίζουν οι ομάδες στο φανταστικό ποδόσφαιρο κτλ. Αυτό που μπορεί να οφείλεται, Βασίλη, στο ότι δεν εμπλούτησε τις γνώσεις του, έμεινε στάσιμος. Έμεινε πίσω. Ναι, έμεινε πίσω. Θα το έλεγα και θα το πω και διαφορετικά, ειδικά για αυτόν. Γιατί κάθε μία υπόθεση είναι και μια διαφορετική περίπτωση. Και κάθε ένας άνθρωπος είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Μπάγεβιτς δεν ήταν κάποιος. Ο Μπάγεβιτς που εγώ γνώρισα ως προπονητής στην ΑΕΚ, που τον μελετούσα, μπορώ να πω ότι το μελετούσα καθημερινά από το καλοκαίρι του 1993 μέχρι το καλοκαίρι του 1996 που έφυγε από την ΑΕΚ. Άρα για μια τριετία ήμουν ό,τι πλησιέστερο στη σκιά του, ας πούμε, από την ώρα που πατούσε το προπονητικό κέντρο ή το γήπεδο ή όπου έκανε προπονητική ΑΕΚ. Πόσο τυχερός. Που έφευγε. Πάρα πολύ τυχερός, ναι. Πάρα πολύ τυχερός. Λέω λοιπόν ότι ακόμη και εκείνο τον καιρό, στον καιρό της βασιλείας του, δεν ήταν κάποιος ο οποίος μελετούσε το ποδόσφαιρο γενικά. Δηλαδή που αν του έλεγες τότε πόσο είχε έρθει η Juventus με την Inter θα ήξερε ή η Real με την Barcelona. Δεν τον έκαιγε το διεθνές ποδόσφαιρο. Δεν ήταν μέσα στη κουλτούρα του. Εκείνον τι τον ένοιαζε, που το έκαιγε το μυαλό του, σε αυτό που έκανε ο ίδιος με τους ποδοσφαιριστές του και οριακά στο ποιον αντίπαλο έχει να αντιμετωπίσει μπροστά. Και λέω οριακά όχι με την έννοια ότι δεν σεβόταν τους αντίπαλους του, αλλά η δική του νοοτροπία ήταν ότι αν η ομάδα του κάνει αυτά που εκείνος φαντάζεται ότι μπορεί να κάνει, τότε είναι λίγο λεπτομέρεια το ποιος είναι ο αντίπαλος, πώς τοποθετείται, πώς παίζει. Ήταν και λίγο διαφορετική η εποχή του ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά δηλαδή έλεγε, ας μπορέσει ο αντίπαλος να με αντιμετωπίσει, εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω σωστά και αν μπορέσουν να με αντιμετωπίσουν, καλώς. Ναι. Επειδή λοιπόν ασχολιόταν μόνο με το χωράφι του και δεν κοίταγε τι γίνεται στα άλλα χωράφια και όχι τα ελληνικά αλλά τα διεθνή, την όλη εξέλιξη του ποδοσφαίρου την παρακολουθούσε τόσο ως. Δεν ήταν μανιώδης σε αυτό το κομμάτι. Ήταν σε πάρα πολλά άλλα. Σε αυτό δεν ήταν κάποιος που φρόντιζε να βλέπει τις τάσεις, να βλέπει τις αλλαγές, να παρακολουθεί την εξέλιξη. Άρα
ένα μέρος της εξήγησης, γιατί δεν είναι η μόνη εξήγηση προς Θεού, ούτε μπορώ να πω ότι ξέρω τα πάντα πάνω σε αυτό, αλλά λέω ότι ένα μέρος της εξήγησης ήταν αυτό, ότι η εποχή τον ξεπέρασε, γιατί εκείνος δεν νοιάστηκε να ακολουθήσει την εξέλιξη. Εκείνο, τα οράματα ήταν η ομάδα του, τελεία. Το πώς παίζει η ομάδα του, πώς είναι οι παίκτες του, πώς είναι οι παίκτες του εντός αγωνιστικού χώρου, εντός αποδυτηρίων, στα σπίτια τους, οπουδήποτε, αλλά η ομάδα του ήταν αυτό που τον έκαιγε. Και όχι το πώς εξελίσσεται το ποδόσφαιρο αλλού. Ανέβηκες περισσότερα level, Βασίλη, στην εκτίμησή μου, με αυτήν την μπαγεβιτσιολογία. Εντάξει, θα μπορούσα να μιλάω... Να γεμίζουμε 24 ώρα προγράμματος και να λέμε. Α, δεσμεύεσαι δηλαδή να κάνουμε μια 8 ώρη εκπομπή για τον Μπάγεβιτς. Να φύγω εγώ, αν είναι, γιατί μου στέρισε ένα κύπελο. Σαν παίχτη το θυμάσαι, Βασίλη? Ναι, τον θυμάμαι πολύ. Μεγάλος φορ. Ήμουν μικρός, αλλά. Εντάξει, και εγώ πιτσιρίκος ήμουν. Καλύτερος από τον Ιωαννίδη. Τι από τον Ιωαννίδη? Σαφώ. Ναι, φίλε, κάνεις. Θα πω το εξής. Έχω αντιμετωπίσει τον Ντούσαν Μπάγεβιτς ως ποδοσφαιριστή. Όπα. Και μάλιστα όταν λέω έχω αντιμετωπίσει, εγώ ήμουν στόπερ στην αντίπαλη ομάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει αυτό το βίντεο για να κρύω δακρύων με τον εαυτό μου. Η ομάδα ήταν τα μέλη του τεχνικού επιτελείου της ΑΕΚ. Ναι. Και οι αντίπαλοι ήταν οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μπουρτζίκας Περσίας δηλαδή, όλοι μέσα ήταν. Τι Ραβούσης, ναι, όχι, είχε Στεριούδας, είχε εκείνο τον καιρό, είχε και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, ήταν κάποιοι που δεν ήταν 40 something, ας πούμε. Ναι. Άρα όχι απλώς άντεχαν, παρά άντεχαν. Με θυμάμαι, απλώς δεν το έχω το βίντεο να το δω, να κλάψω από τα γυαλιά. Ναι. Με θυμάμαι να τσεκάρω στην πλάτη μου που είναι, και στο επόμενο τσεκάρισμα που μπορεί να μεσολαβούσε, ξέρω εγώ, ένα δευτερόλεπτο, να έψαχνα να βρω που είναι. Δηλαδή δεν τον έχανα απλώς, τον έχανα κυριολεκτικά. Δεν ήξερα που είναι στο γήπεδο. Ναι. Αρχοντικός. Περισσότερο για δεκάρι, ναι, τον έκανες παρά για εννιάρι. Δηλαδή ατσαλάκωτος. Ναι. Πώς είναι ο Κασελάκης, ναι, που δεν, ναι, τσαλακώνεται. Δεν τσαλακωνόταν, ναι, ο Μπάγεβιτς, ρε φίλε. Φοβερή αίσθηση του γηπέδου, του χώρου. Το αποτέλεσμα δεν μας είπες. Με πολλά είχαμε χάσει. Πάρα πολλά, δεν θυμάμαι. Είχα καταφέρει πάντως να τον εκνευρίσω. Φαντάζεστε, βέβαια, ότι ήταν πολύ δύσκολο. Δύο αγωνιές στα κόρνερ και τον είχα κάνει πυράβλο. Και βέβαια το πλήρωσα. Δηλαδή τι το έπαιξες, Φώτης Ιωαννίδης? Ναι, με τα χέρια έπαιζε. Βασίλη. Ο κλασικός στόπερ των 90s που, ναι, πήγαινε από, γιατί δεν υπήρχε Καλτζάκης. Α, της Wimbledon, ρε παιδί μου. Καλτζάκης. Ο αρχηγός εκείνος, ναι. Πήγαινε στην πλάτη, ναι, του Φόρτ, και τώρα που γυρώταν το χτύπημα έχουνε όλο τον αγώνα στη μέσα στο κοντά. Και δεν στο κράτησε μετά ο Ντούσαν. Σε κάποια ερώτηση μετά, σε καμιά συνέντευξη τύπου, στο κράτησε. Αυτό ήταν ένα από τα πολλά που μου κράτησε. Ναι. Γιατί η σχέση μας ήταν πολύ... Πώς να την πω, έντονη θα την περιέχω. Ταραχώδης. Αν πρέπει να βάλω έναν τίτλο. Να πω και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα Γερμανός, τα οποία αποτελούν το νούμερο ένα προορισμό για την επισκευή οποιασδήποτε βλάβης αντιμετωπίζει ένα κινητό. Μπορούν να κάνουν τα πάντα και στο 65% των περιπτώσεων τα κάνουν κηπητό, που σημαίνει παίρνουν στο κινητό σου με το που θα πας να κάνεις ένα καφέ. Τέλεια, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε που μιλήσαμε για ποδόσφαιρο. Έτσι, ναι, και όχι για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα το κάνουμε αύριο. Να σε καλά. Δεν έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε χρόνο. Βέβαια. Ναι. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά και από τον Βασίλη Σαμπράκο. Να πούμε τέλος επίσημα ο Αναστασίου από την Κηφισιά. Εντάξει, επίσημα με τη Βούλα. Αυτά. Χαιρετούμε. Χαιρετούμε. Έρχεται το πέναλτι. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Φώτης Ιωαννίδης θα το χτυπήσει. Ο Κούλα Χασάν θα το σφυρίξει. Καλή συνέχεια. Μένετε λίμπερο. Έχει εκπλήξεις. Γεια σας.